Καλησπέρα φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4 και του ραδιοφωνικού ΠΑΟΚ 24. Είναι η εκπομπή για το Champions League. Πραγματευόμαστε τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ιφιλίου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Στις 2 ανακοινώνεται ο αδερφός Παύλος Μητροφορίδης από τον Ηρακλή, άρα θα κάνουμε πάσα στο Ματζιού και τον κόλλητό σου. Ωραία. Νίκο Μοσχοβίτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Στον κολλητό σου τον Ματζιούκη, για να τα πείτε εκεί, να είσαι εδώ να συντονίσεις. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα σεβαστεί ότι μία ώρα του δίνουμε ολόκληρα, θα μιλάει μία ώρα. Εκεί στην Κοζάνη γενικότερα τα παιδιά είναι ομιλητικά. Ναι. Είναι ομιλητικότατα. Αλλά εμείς εδώ για το επόμενο 2ωρο αναμένεται να ασχοληθούμε με την ομάδα η οποία έχει την ευρωπαϊκή στόφα. Την ομάδα η οποία διδάσκει ποδόσφαιρο και όχι μπάλα. Την ομάδα η οποία κάνει μεταγραφές. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται. Ναι. Ωραία. Την ομάδα που μας αναγκάζει να τρέχουμε για βίζα. Γιατί... Αφού τα κάναμε, δεν είπες ρε. Δεν είπες τα τελειώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν έγινε την προηγούμενη φορά. Α, θα μου πεις δεν ήταν σίγουρο. Η βίζα είναι... Όχι, ναι. Διαβατήριο έβγαλα. Η βίζα είναι εξτρά. Ναι, έδωσε ωραία, 100 σωστά, ευρώ σωστά, για διαβατήριο ναι. Και 120 ωραία, για τη βίζα. Καθίστε, εντάξει, καλημέρα. Ένα παιχνίδι που πάμε να μιλάμε, να καλύψουμε. Εντάξει, κοίτα, μπορεί να υπολογίζουν και τις άλλες απώλειες. Ναι, εντάξει, okay. Μπορεί να, τέλος πάντων. 120 τη βίζα, ρε φίλε. 120. Η οποία είναι τουριστική, τι είναι? Επαγγελματική. Η οποία βγαίνει για πόσο διάστημα? 4 μέρες. Για 4 μέρες 120 ευρώ. Άμα βρω δηλαδή καμιά συγγενή και θέλω να κάτσω Πέμπτη, είναι άλλα 120. Ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Πάντων. 30 ευρώ η μέρα για να μείνει στη Ρωσία, δηλαδή. Ναι. Ωραία, καλά είναι. Θα ζητήσω εκπτωτικό κουπόνι. Τέλος πάντων. Okay. Πολύ ζέστη. Έφερα τον ήλιο πάλι. Έβρεχε εδώ όσο έλειπα, έμαθα. Ναι, ναι, κανονικά. Και χθες και το βράδυ. Παντού ναι. Έβρεχε. Αυτά παθαίνετε. Θα σέβεστε ότι όταν λείπω. Τώρα στα είσαι Ελβετία και τόσο πολύ ζέστη, φίλε. Πες τώρα, δεν μπορεί να φανταστεί. Έκανα 3 μπάνια την ημέρα. Στην Ελβετία τώρα, αυτά, έτσι. Ελβετία, ναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πέρασε με εμφατικό τρόπο και ετοιμάζεται πλέον για τη Σπαρτάκ Μόσχα, την οποία μελετάμε. Έχω βάλει τους ποδοσφαιρανθρώπους μου του μηχανισμού να μελετήσουν ακόμη καλύτερα τη Σπαρτάκ για να είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε. Φίλε, για το τίποτα. Τι γίνεται. Να σου πω λίγο κάτι. Περίμενε. Πες. Πρέπει να βρούμε quiz για τα 5 εισιτήρια που δίνουμε για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ. Θα βρούμε. Δώσε μου λίγο χρόνο να το δουλέψουμε. Θα δώσουμε 5, μετά το 12.30 ξεκινήσουμε την κλήρωση. Να δουλέψουμε λίγο στο μυαλό μας κάτι. Μην είναι καμιά ερώτηση τώρα πόσο κέρδισε ο ΠΑΟΚ Βασιλεία, ας πούμε. Να είναι λίγο ένα normal θέμα και εδώ είμαστε. Αλλά θα δώσουμε 5 εισιτήρια γύρω στις... σήμερα ξεκινάει η προφορία 2 η ώρα, άρα 2 παρα 5 θα τα σπρώξουμε. Θα τα σπρώξουμε. Τι quiz θα βάλουμε? Quiz. Έχουμε και λέμε. Πρώτα απ' όλα θα ενημερώσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι πολλά. Είναι εδώ και ο Βέλμπλουμ. Να δει κάποια καλή παραλία, γιατί εκεί που πήγαινε, στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη ο Βέλμπλουμ για τις τελικές επαφές γράφει το ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Πήγαινε τον στο Σάνι, βρε αγόρι μου. Στο Σάνι ο Βέλμπλουμ για τις τελικές επαφές. Ακριβώς. Θα έπαιρναν το σωστό. Ακριβώς. Και εκεί τελειώνει η κουβέντα. Πήγε τώρα η Βλάχα από τη Σουηδία στην Αλάνια Σπορ, εκεί που είναι ο Τζαβέλας, να κάνει διακοπές. Ναι, αλλά λένε ότι είναι πολύ ωραία εκεί, Σταύρη. Δεν είναι τόσο δεν ωραία όσο το Σάνι. Μην τρως παραμύθι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει δηλαδή, είσαι αυτή τη λογική και εσύ. Έτσι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σάνι και Μαρμαράς, δεύτερο πόδι σε κάτι καβάντζες. Ναι. Και καβουρότρυπες δεν έχει η Τουρκία. Τώρα από τι ιδέα έχει, ρε φίλε. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν πήγε κάτι Ντουμπάι, κάτι τέτοιο αυτό, ρε. Ποιο Ντουμπάι. Δεν τον βλέπει τον άνθρωπο. Δεν νιώθει από διακοπές. Δηλαδή εκτός από ποδόσφαιρο που νιώθει, όλα πρέπει να τον πάρουμε το πούμε ένα αδερφέ. Δεν you have two options. Sunny, the first one, the second one, in the second leg, yes. Okay, in the middle leg, okay. Okay. You go to, πώς είναι, the stones, μαμαρά. Marbles. New marbles. Okay, πήγαινε από εκεί. Πρέπει να, το πορτοκαλάς δεν βλέπετε στο μεταξύ, πρέπει να αλλάξουμε ιδιοκτήτη. Δεν υπάρχει πορτοκαλάς, ενημερώνουμε και το γι' αυτό έτσι οι άλλες επιχειρήσεις της περιοχής. Ναι. Θα πηγαίνουν εξαιρετικά. Άρα λοιπόν, μόλις πωληθεί το πορτοκαλάς και πάει σε έναν άνθρωπο που μπορεί να το εκμεταλλευτεί σωστά,
Εντάξει, και στο μενού δεν εμφανίζεται ντομάτα που παίζανε μπάλα πριν οι Μανάβηδες. Ναι. Εντάξει. Όταν αλλάξει θα το στείλουμε στον Καρά. Μάλιστα. Τώρα δεν είναι για Καρά ο Βέλμπλουμ. Ωραία, ωραία. Εντάξει. Okay. Και όταν ανοίξει και το καζίνο βέβαια. Είναι δυνατόν Καράς χωρίς καζίνο. Έχει εκεί, μας πήραν τα μηχανάκια. Τι κάνετε. Τόσο έχει γίνει κατάσταση. Ε. Τραγική. Ναι, το έχω και 2,40, 2,50, 3 εκατοστάρικα σιγάρε. Ναι, ναι. Χαλάρωσε. Ναι. Έχουμε πρασόπιτα το βράδυ. Ναι. Α, μετά το ξεφωνητό στο Πορτοκαράς λοιπόν. Πλην από το Κόχι που είναι εξαιρετικό πιτσόμπαρο. Mm-hmm. Εντάξει, που δεν είναι το Πορτοκαράς γι' αυτό προφανώς. Νοικιάζουν οι άνθρωποι. Ο Βέρμπλουμ λοιπόν δεν νιώθει από διακοπές. Νιώθει από ποδόσφαιρο. Σημαντικό. Κρατάμε αυτό. Άρα λοιπόν. Δεύτερο. Άρα λοιπόν πρέπει να βγάλουμε ένα quiz πότε σκόραρε ο Βέλμπλουμ απέναντι σε ελληνική ομάδα. Ωραία, φίλε, θα το βάζεις δύσκολα. Θα γκουγκλάρει βέβαια ο λαός. Θα γκουγκλάρει ο λαός, okay. Δεν θέλουμε να τον δυσκολέψουμε και πολύ. Πότε και πού σκόραρε ο Βέλμπλουμ απέναντι σε ελληνική ομάδα, FM κενό το ονοματεπώνυμο, την απάντηση και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ωραία, 5 εισιτήρια. Πιάνετε σωστή απάντηση. Με ποιο σκόρα, έτσι, όχι τώρα τον Άτο Αδιστή εδώ πέρα που θέλει πότε και με ποιον. Εντάξει, α μα πει ότι σκόρα με τον Τάδε. Είναι ωραίο γι' αυτό. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, ρε παιδί μου. Επειδή είναι ωραίο. Αν μα πει ότι σκόρα με τον Τάδε, είμαστε κομπλέ, λέω εγώ. Ναι, αλλά και το, επειδή κάποιοι θα γουστάρουν να το λένε. Μπράβο, ωραία. Εντάξει, το βάζουμε και αυτό. Θα εκτιμηθεί. 5 εισιτήρια. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 η απάντηση στο quiz απέναντι σε ποια ομάδα σκόραρε ο Πόντους. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή. Βέμπλουμ. Ο οποίος βρίσκεται εδώ για τις τελικές επαφές. Δεν είναι σίγουρο θα υπογράψει. Ναι. Εντάξει. Ο Πάοκ θέλει και τον χρόνο του γενικά σε μερικά θέματα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικότερο όλων είναι ότι ο Βέλμπλουμ διαπίστωσε το ποδοσφαιρικό μέγεθος του ΠΑΟΚ μετά το 0-3 επί της Βασιλείας. Εκεί κατάλαβε ποιος του κάνει πρόταση. Πήρε την απόφαση. Όχι, λέει ότι, ρε παιδιά, είχε πάμε κάποιες αναστολές. Ναι, okay. Πού να πάω στην Ελλάδα να παίξω. Ναι, ναι. Ωραία. Από την άλλη υπήρχε και ένα γκάζι της πλευράς του ΠΑΟΚ προς τον εκπρόσωπό του, ότι κοίτα, δεν τον περιμένουμε καμιά 30 χρόνια, τελειώνεται. Mm-hmm. Ο συνδυασμός των δύο γεγονότων τον έφερε εδώ. Εκτιμάμε όλοι ότι θα συμφωνήσει. Έτσι yeah. εκτιμάμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμηση σε πρώτη φάση. Εντάξει, επειδή μου παίρνει εδώ φάση, προφανώς και υπάρχει ότι μια πρώτη συμφωνία. Όχι. Ρε παιδί μου, από τη στιγμή που έρχεται εδώ για να υπογράψει, να το πούμε έτσι. Υπάρχει μια προσέγγιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε θέλω με θέλεις, σε θέλω με θέλεις. Όχι, γιατί σε ήθελα να το ήθελες. Σκεφτόμαστε. Ε? Τόσο καιρό δεν με ήθελες, τώρα με ναι, θέλεις κι εσύ. Τώρα. Άνα, μπράβο. Ναι, τώρα με θέλεις. Γιατί με θέλεις τώρα. Γιατί προφανώς αυτή που ήθελες δεν σε θέλει. 10 ομάδες είχε πει ο Άρα, σε κάποια φάση κάπου τον Ιούνιο. Παπάς. Είχε 10 ομάδες να ενδιαφέρονται για αυτόν. Κοίτα, οι μάνατζερ μπορεί να θεωρούν πρόταση το κάθε τηλεφώνημα που δέχονται διερευνητικό. Ναι. Δηλαδή σε παίρνει η Κάραμπαχ τηλέφωνο και ζητάς ένα νούμερο και σου λέει: Κάραμπαχ, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Έχω πρόταση από την Κάραμπαχ. Μάλιστα. Λέει αυτός. Mm-hmm. Εντάξει, άρα λοιπόν. Υπό αυτό το πρίσμα μπορεί όντως να είχε και 10 προτάσεις. Ο παίκτης είναι καλός. Βέβαια, να έχουμε μια εικόνα του τι παίκτης είναι, εντάξει. Δεν είναι ποιότητα. Mm-hmm. Μην περιμένει κανείς τον υδραυλικό. Είναι πολέμαρχος. Να περιμένει το ξύλο. Ναι. Τι σου δίνει ο Βέρμπλουμ. Όταν θα είναι έτοιμος. Όταν θα είναι έτοιμος να καβαλήσει θέλει ένα χρόνο. Το θέλει που λένε Χωσέ Κάνιας από τον τελικό και μετά. Είναι από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχουμε και λέμε, λοιπόν, ο Βέλμπλουμ είναι ένας κεντρικός χαφ, δυναμικός, box to box, με εγκεφαλικό παιχνίδι καλό, mm-hmm. που πατάει περιοχή και έχει γκολ. Είναι δηλαδή ο Αντικάνιας, γιατί κάποιος μου λέει, άμα έρχεται ο Βέλμπλουμ, αυτή η παθητικότητα που έχουμε, θα φύγει ο Μαουρίτσιο. Όχι παιδιά, δεν είναι η ίδια θέση. Θα μου πεις τώρα η κεντρική χαφ του ΠΑΟΚ, τα ζητούμενα είναι τα ίδια. Η σύνθεση χαρακτηριστικών όμως είναι Βέλμπλουμ Μαουρίτσιο. Κάνιας Μαουρίτσιο. Ωραία. Χαρίσης Βέλμπλουμ.
Εντάξει. Βέρμπλουμ μου λένε, Κάνιας μου λένε, αν δούμε ποτέ μου λένε. Και αυτό το πράγμα που κάθε φορά. Σάχοφ, Βέρμπλουμ. Mm-hmm. Που ό,τι και να γίνεται, ψάχνουμε να βρούμε κάτι αρνητικό και κάτι πίσω από τις λέξεις. Δηλαδή. Ναι. Α, πω, μα, ο πρώτος που μου έγραψε μήνυμα χθες, καλό πάω ξάκι στο μεταξύ, δεν ναι. λέω, δεν τον αμφισβητώ. Αλλά είναι αυτά τα κατάλοιπα δεκαετιών. Ναι, ναι. Α, έρχεται ο Βέρμπλουμ, μήπως φεύγει ο Μαουρίτσιο. Δηλαδή, φίλε, γιατί να σκεφτεί αμέσως αυτό το πράγμα. Ναι, γιατί. Γιατί να σου πει στο μυαλό αμέσως ότι θέλει. Πες έλα μόλι παιχτάρα να πούμε. Ναι, έλα μόλι παιχτάρα. Σκί του ρε παιχτάρα. Και έδεσε 3-0 μέσα στη Βασιλεία. Ναι. Ωραία. Ναι, αλλά ο Ζαμπά στο τέλος αντέδρασε έτσι. Ε, εντάξει, παιδιά, οκ, okay, έγινε ναι. αυτό. Δεν είπε καλά που αντέδρασε σε αυτό το παιχνίδι έτσι. Ναι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Στίχημαν είναι μαζί μας. Χρυσός χορηγός του ΠΑΟΚ. Στίχημαν, κορυφαίο παιχνίδι. Speedbet, στοιχηματίζεις απίστευτα εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού, στοιχημαν.gr. Naxus είναι μαζί μας επίσης. Mm-hmm. Η Naxus η οποία ντύνει με πολιτικά παπούτσια τον ΠΑΟΚ, Naxus με τα δύο καταστήματά της στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο κέντρο και στο Μετεράνιο Κόσμος και το τρίτο το Stock στην Βασιλέως Γεωργίου με τις μεγάλες προσφορές και στο Naxus.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε όλες τις προσφορές που υπάρχουν αυτή την εποχή λόγω και των εκτόσεων. Ό,τι καλύτερο σε αντρικό και όχι μόνο παπούτσι από την Axus. Οπότε έχουμε τα του Βέρμπλουμ που είναι η μέρα εξελίξεων η σημερινή και με την άφηξή του εδώ και με τις κουβέντες που είναι να γίνουν. Έχουμε την ανακοίνωση για τον ΑΚΠΟΜ η οποία ήρθε. Τυπικά ήρθε σήμερα από χθες το βράδυ, τον ανακοίνωσε ο Γιώργος Σαββίδης. Έχουμε και διάφορα άλλα που έχουν να κάνουν με τις Σπαρτάκ. Αυτό που ασχολούμαστε στο chat, τι είναι? Δεν έχω καταλάβει. Να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω καταλάβει. Θα σε κάνω λίγο την κουβέντα παραπάνω για να βγάλω άκρη. Λοιπόν, έχουμε τα της λίστας με τη Σπαρτάκ. Έχουμε να πούμε για τους Ρώσους κάποια πράγματα. Οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους. Έχουν παιχνίδι και το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω αύριο παίζουν με τη Λοκομοτίβ. Έχουν και αυτοί κάποια θέματα. Σίγουρα δεν είναι Βασιλεία. Όσον αφορά κλίμα momentum. Και κατάσταση ναι, γύρω από την ομάδα. Βασιλείο, που χθες ανακοίνωσε προπονητή, έτσι. Πήρε τελικά τον. Έλα. Αυτό που ήταν στην Κρασκόπερ και στην Αυστρία. Το όνομά του ξέχασα τώρα. Κόλερ. Τον Κόλερ ανακοίνωσε χθες η Βασιλεία. Εν τω μεταξύ. Είχε τρομερό πανηγύρι για τη Βασιλεία. Το τι ξεφωνητό πέφτει. Δεν έχει προηγούμενο. Καλά να πάθουν. Πολύ ξεφωνητό, φίλε. Πολύ ξεφωνητό. Αλλά όταν λέμε. Ξεφωνητό τώρα δηλαδή ότι. Ο ορισμός του ομάδα μοντέλο ότι κάνατε να μην πω τι. Ουσιαστικά οι περισσότεροι αυτό γράφουν. Ναι. Πώς να είναι στα ελβετικά το ομάδα μοντέλο ότι κάνατε μπουρδέλο. Αν κάποιος μιλάει γαλλικά ή γερμανικά. Ναι, δίγλωση είναι. Δεν υπάρχουν ελβετικά δηλαδή. Ναι. Εντάξει, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στο μεταξύ, ξέρεις τι πάθαμε. Για πες. Ένα από τα πολλά που πάθαμε. Έχεις δει το Ρομπέρτο Δασόν ήρωες με τα κολάν. Ναι, πολύ παλιά. Λίγα πράγματα θυμάμαι όμως. Ναι. Σε μια φάση λοιπόν ο Μαύρος που είναι μαζί με τον Ρομπέρτο Δασόν. Ναι, ναι. Ωραία. Είναι να περάσει ο Ρομπέρτο Δασόν μια γέφυρα από ένα ποτάμι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Και το ποτάμι είναι 2 εκατοστά, είναι τόσο. Και στη γέφυρα τον περιμένει ο Little John, το κτίνος. Ναι. Και αντί να πάει από κάτω ο Ρομπέρτο Δασόν και να κάνει ένα βήμα να περάσει. Εντάξει. Πάει από τη γέφυρα για να πλακωθεί με τον Little John. Και ναι. του λέει ο Μαύρος από κάτω. Here this west side, east side. Και χοροπηδάει πάνω από το ρεματάκι. Ωραία. Ναι. Έτσι ήταν το αεροδρόμιο. Ναι. ναι. Εδώ λοιπόν μιλούσαμε αγγλογερμανικά. Ναι, ωραία. Εκεί είναι το αεροδρόμιο, είναι και Γαλλία και Ελβετία. Και μιλούσαμε κάποια 34 γλώσσες. Ναι. Καλά, εγώ δεν έχω και τέτοια προβλήματα άλλωστε. Εντάξει. Αλλά έβλεπες. Εσύ τι είσαι, έλεγα. Γάλλος, ναι, Γάλλος μου λέει ο Γάλλος. Ωραία. Εσύ τι είσαι, Ελβετός είμαι. Δηλαδή προσπαθούμε να συνεννοηθούμε. Οι Γάλλοι δεν μιλάνε αγγλικά, ω γνωστό. Ναι. Ένα χάος. Δεν τα καταλαβαίνουν οι ησυχαμένοι, ναι, δεν μιλάνε. Ένα χάος. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, καταφέραμε, πήραμε από το, την κλασική πάντων, αγορά που κάνουμε στο Ρόδον. Αυτά που θέλαμε. Βγάλαμε. Ναι. Όταν είναι φίλο να πληρώσει, πώς βγαίνει η άκρη πάντα. Θέλω να μου εξηγήσεις τώρα τι είναι. Αυτό ο Φράγκ Λέοναρντ. Πολύ καλός φίλος, φίλε. Πολύ καλός φίλος μου. Τον ακολουθεί στο Twitter. Είναι πολύ φίλος μου. Τι έκανε τώρα αυτός. Είναι αυτός ο Τάδε και έκανε λοιπόν, αυτό. Καταρχάς, είναι όντως αυτός που παίξει τη φωτογραφία. Εδώ. Περίμενε λίγο. Το βλέπω λίγο για. Σαν το τέτοιο, το Blade είναι. Στην πάτσα. Αν το βλέπω καλά. Ωραία. Θα πάμε στο διάλειμμα για να δούμε τι είναι ο Φράγκ Λέοναρντ. Ο άνθρωπος πίσω από το Blacklist, το οποίο το βλέπουμε βέβαια όλοι. Και γιατί ασχολήθηκε με τον ΠΑΟΚ αυτός. Μας ξεφωνίζει ή όχι, αποθεώνει.
Το παιχνίδι αποθεώνει από ό,τι έχω καταλάβει. Αποθεώνει. Εντάξει, ο ρηχός συνάδελφος τώρα εδώ, δηλαδή. 63.000 followers λέει και λέει για μία άλλη τέλος πάντων, έχει περισσότερους δεκαπλάσιους. Τέλος πάντων. Δεν και ασχολείται με τον Πάο και αυτή. Όχι. Άμα θέλει να τσοντάρει στο chat του Πάο 24, να το κάνει μόνος του. Άμα ψάχνει την πρωινή, το λαμόγιο. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο με όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, απαντώντας στην ερώτηση πού σκόραρε εναντίον ελληνικής ομάδας ο Βέλμπλουμ, μπαίνοντας στην κλήρωση για 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Στο τέλος της εκπομπής, FM και ενώ ονοματεπώνυμο η απάντηση του ερωτήματος και μήνυμα στο 54526. Γκουγκλάρετε όλοι. Και πλέον δεν έχουμε και δυνατότητα να βάζουμε μια ερώτηση που να μην μπορεί να γκουγκλαριστεί. Δηλαδή, ή τέλος πάντων να είναι δύσκολο να βρεθεί. Πρέπει να πας πολύ πίσω για να βγάλεις άκρη. Ξέρωνω όταν είναι όλος στις απαντήσεις, να ξέρεις. Τι? Όταν είναι όλος στις απαντήσεις, ξέρωνω. Θέλω να έχει κανένα 2-3 λάθη. Δεν βάλαμε δύσκολο. Ναι, δεν ήταν δύσκολο, όντως. Okay. Το πάμε εύκολα. Ο Τσούμπα Ακπομ ανακοινώθηκε από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Θα μου εξηγήσεις τι είναι αυτός που έβγαλε το post στο Twitter. Ωραία, κατάλαβες τι έγινε? Κατάλαβα τι έγινε, να σου πω την αλήθεια. Απλά με το συγκεκριμένο είναι αυτό που σου είπα και στο διάλειμμα. Παρότι έχουμε δει καμιά 500 σειρές, τη συγκεκριμένη σειρά έχει τύχει να μην την έχουμε. Το blacklist. Ωραίο είναι. Το blacklist. Ωραία. Η ΠΑΕΠΑΟΚ ανακοινώνει τη μεταγραφή του Τσούμπα Ακπομ από την Arsenal. Από την Arsenal την κανονική, παιδιά, όχι την Arsenal Τούρα, Τούπα, Τούσλα, Τούλα, όπως τη λένε, ούτε την Arsenal Σαραντί. Τούσλα. Arsenal Τούσλα, ναι, ασπροβάλτας. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και θα φωνάει τη φανέλα με τον αριθμό 47, αν δεν βγάλει άκρηση τώρα, γιατί διάλεξε το 47. Γιατί, αλήθεια, στο μεταξύ είναι για αυτά τα νούμερα, ρε φίλε. Είναι λίγο φαίνεται πουθενά το νούμερο που είναι στη φανέλα. Γιατί κάποια νούμερα. Ναι, το 4 είναι πραγματικά, δηλαδή. Ο Καλατράβα τα φτιάχνει τα νούμερα και δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Ο Πικάσο. Ναι. Ο Τσούμπα Ακπομ γεννήθηκε σε 9 Οκτωβρίου του 1995 στο Canning Town της Αγγλίας από Νιγηριανούς γονείς. Εντάχθηκε από την ηλικία των 6 ετών στα τμήματα υποδομής της Arsenal. Και η πορεία του ήταν συνεχώς ανωδική, όντας μόνιμα ένα βήμα πάνω από τα παιδιά της ηλικίας του. Γεγονός. Mm-hmm. Έπαιξε για την κάτω 18 των κανονιέρδων, όντας μόλις 15 ετών. Αυτό τώρα με Αφρικανού, αλλά γεννήθηκε η Αγγλία, εντάξει. Δηλώθηκε κανονικά δηλαδή. Okay. Ωραία. Δηλαδή αυτός ο Αμπού που είχε φέρει ο Άρης που ήταν παγκόσμιο πρωταθλητής στην Άντερ 17, όταν ήταν στην Άντερ 17, ήταν πρέπει να ήταν 47 χρονών. Ναι. Τέλος πάντων. Στις 12 Δεκεμβρίου του 2012. Ο Ακπομ μπήκε για πρώτη φορά στην αποστολή της μεγάλης ομάδας στην ΙΤΑ με 2-1 από τον Ολυμπιακό, στην αδιάφορη τότε Arsenal, για να τα θυμόμαστε όλα. Τη σεζόν, αυτό το γράφει ανακοίνωση, εγώ το λέω. Τη σεζόν 12-13 αγωνίστηκε με την ΚΑΠΑ 21 στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Premier League και σε 20 συμμετοχές σημείωσε 13 γκολ. Κλήθηκε στην προετοιμασία της μεγάλης ομάδας, σκόραρε 4 γκολ στα φιλικά κόντρα στη μεικτή Ινδονησία και στην εθνική ομάδα του Βιετνάμ, εντάξει. Και στην Urawa Red Diamonds. Αυτό δεν έπρεπε να αναφερθεί στην επίσημη ανακοίνωση. Το 14 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του Σταυρού του 2013, αυτό το λέω εγώ, πραγματοποίησε ντεμπούτο στην Premier League, περνώντας αλλαγή στη νίκη επί της Sunderland 3-1, ενώ συμμετείχε και στη Youth League, αλλά και στο FA Cup νέων, όπου πέτυχε και hat-trick κόντρα στην Peterborough. Δόθηκε δανεικό στην Bradford, μπλα. Στο μήνα που έμεινε στην ομάδα, έπαιξε 4 παιχνίδια, ένα μήνα έμεινε. Το Φεβρουάριο εντάχθηκε στην Coventry. Μπλα. Μετά στη Χάρτ, τα γνωστά τέλος πάντων. Τι είναι αυτά που έχουν το ενδιαφέρον. Ναι. Τριετέστο συμβόλαιο. Θα μάθουμε κάποτε για τη ρήτρα. Είχε γίνει κουβέντα για τη ρήτρα, γι' αυτό άρχισε να υπογράψει. Η πλευρά του Ακπομ δεν ήθελε μεγάλη, ο Πάοκ ήθελε μεγάλη. Κάπου στη μέση τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Όλα καλά και όλα ωραία. Δεν ξέρω πολύ κατ' αρχήν. Τώρα μιλάμε για ρήτρα από Ελλάδα. Αν παίζει η ομάδα του Champions League, οκ. Okay. Mm. Καταλαβαίνω ότι ανεβαίνει. Αν δεν παίζει, μέχρι πού μπορεί να πάει μια ρήτρα κοίτα, από Ελλάδα. Κοίτα, ένα παίκτη top στην ηλικία του Ακπομ μπορεί να φτάσει η αγορά του από ελληνική ομάδα μέχρι 8-10 εκατομμύρια σε επίπεδο Europa League. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα βάνει. Αν πάει Champions League, μπορεί να φτάσει 20-25. Ναι.
Ναι, οκ. Okay. Αυτά είναι τα νούμερα. Εντάξει. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο για το Champions League. Ακόμα σε λίγο δημοσιευμένο στο ΠΑΟΚ 24 οι πρώτες αποκλειστικές φωτογραφίες του Βέρμπλουμ. Να δώσετε λίγο βάση στη Θεσσαλονίκη. Μην περάσετε. Πρώτα απ' όλα, εμείς θέλαμε τη φωτογραφία για ρεπορταζιακούς λόγους, για να το καταλάβετε, αλλά για στιλιστικούς. Ναι. Τι φοράει δώστε ο παίκτης. Λίγο βάση στη φωτογραφία. Δηλαδή, εμείς πάντα δίνουμε βάση σε τέτοια θέματα. Τι ναι. φοράει. Πώς είναι. Ήρθε με σανδάλι και κάλτσα, το κυνηγάμε. Ωραία. Ήρθε με σπαντρίγια. Με σπαντρίγια και κυνηγάμε. Πλάκα κάνουμε, εννοείται. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα. Αυτή είναι η υπόθεση ΑΚΠΟΜ. Εντάξει, τράβηξε λίγο. Στη λογική ήταν εδώ από τη Δευτέρα και ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Αλλά okay, οι διάφορες λεπτομέρειες τέλος πάντων που ήταν να υπογραφούν, να συζητηθούν, πήγαν λίγο παραπάνω και το παιχνίδι ανάμεσα και τράβηξε λίγο παραπάνω. Okay. Οπότε ο ΑΚΜΟΜ σήμερα θα κάνει την πρώτη προπόνηση, δεν είναι, με την ομάδα. Με την ομάδα πιθανότατα θα δηλωθεί και όλα στο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ. Ακριβώς. Για το Βέρμπλουμ θα κρατήσω μια πισινή. Έχουμε δικαίωμα να δηλώσουμε άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Δύο αλλαγές μέχρι 24 ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα. Νομίζω ότι. Φίλε, είναι πιθανό να πιστεί. Εφόσον συμφωνήσει, όχι. Όχι. Δηλαδή, αφού είναι. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Θα γίνουν οι μετρήσεις, αλλά δεν είναι ο Λουτσέσκου τέτοιος ώστε να τον βάλει σε αυτήν τη φάση. Στην επόμενη, αν περάσουμε. Ναι. Δεκτό. Για τον ακόμα, εγώ νομίζω ότι αν είναι καλά σωματικά, μπορεί να τον δούμε και λίγο. Είναι προετοιμασία, δε. Ναι. Είναι καλά. Αν τι μετρήσει, αν βγει ότι είναι κομπλέ. Σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, δεν έχουμε και άλλο τηλεφόρο, Νίκο. Δεν ναι, έχουμε την πολυτέλεια. Μα γι' αυτό ακριβώς το λέω. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να, να μην τον έχουμε. Ναι. Εντάξει, πλέον το ρόστερ του ΠΑΟΚ αποκτά, αν ανακοινωθεί και ο Βέρμπλουμ, αποκτά μια πληρότητα πλην τις θέσεις του αριστερού μπακ, που και εκεί υπάρχει μια κινητικότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό σου λέω δεν ξέρω αν θα δηλωθεί ο Βέρμπλουμ τώρα. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ κάνει την κίνησή του και προλάβει να κλείσει αριστερό αμυντικό, έστω για να υπάρχει και τον δηλώσει πριν τα παιχνίδια με τη Σπαρτάκ. Δηλαδή προφανώς και θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κάνει προετοιμασία, θα είναι έτοιμος και εφόσον χρειαστεί θα μπει. Ναι. Εντάξει. Εδώ υπάρχει και μια υπερβολή του Λουτσέσκου πάντα, για να τα λέμε όλα, τον αγαπάμε, τον στηρίξαμε στα δύσκολα. Πώς το λένε. Θεωρεί ότι πρέπει να δουλεύει κάποιος πάρα πολύ καιρό. Δεκτό. Αλλά υπάρχουν και παίκτες που είναι top και ξέρουν την τακτική συμπεριφορά μιας ομάδος αρκεί να την ακούσουν μια φορά από το στόμα του προπονητή. Ναι. Αφομοιώνουν δηλαδή άμεσα όταν είσαι top, αυτή είναι η διαφορά σου με τον μέτριο, ότι άμεσα αφομοιώνεις τα θέλω του προπονητή. Και ξέρεις τις κινήσεις. Ναι, εντάξει. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ρίσκο, δεν παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο το πώς. Θα μπει ένα παίξι μέσα στην ομάδα, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, παίζει τεράστιο ρόλο για τους άλλους. Δεν εννοώ. Είναι το θέμα του λοιπόν τακτικό μόνο. Mm-hmm. Είναι θέμα ισορροπίας. Ναι. Επικαλείται το τακτικό, ότι εγώ έτσι δουλεύω, αλλά η ουσία είναι ότι θέλει να υπάρχει δικαιοσύνη και ισορροπία. Αλλά όταν δεν έχεις παίξει σε μια θέση, μπορεί κάποιες αρχές να πάνε λίγο στην άκρη. Ναι, σωστά, σωστά. Αυτό λέω. Εγώ ξέρω πώς θα λειτουργεί ο Λουτσέσκου. Και η μεγαλύτερη μαγιά του Λουτσέσκου για αυτό το πράγμα που βλέπουμε, αυτό το αριστούργημα που βλέπουμε, είναι ότι πρώτα απ' όλα κατάλαβαν όλοι οι παίκτες ότι είναι δίκαιος. Mm-hmm. Κάτι, μια διαδικασία που θα ξεκινήσει τώρα και με τους νέους παίκτες. Ναι. Εντάξει. Τώρα, παραδείγματος χάρη, ο Βάρντα νομίζει ότι πρέπει να παίζει βασικός. Σου λέει μη Βάρντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει παίκτης που νομίζω ότι δεν είναι να παίζει βασικό. Ακούω, σου πω εγώ. Μη Βάρντα. Θα σου πω πώς το λέει ακριβώς. Μη Βάρντα. Μη Βάρντα. First player in the Super League last year. And I play Mundial. I must be in the first 11. Λέει ο Βάρντα. Ναι. Οκ. Το εξηγείς. Και πρέπει τώρα μετά να το εξηγήσει. Το εξηγείς ο No Βάρντα. First of all, I have Pelkas. And then I have Bisesvar. And then I have. I have Pelkas, I have Bisesvar. I have El Kadouri. I have El Kadouri, I have Zamba. Zamba, άστο. I have Zamba. Zamba μπορεί και να μην είναι στο επίπεδο του Βάρντα. Λέω εγώ ακόμα. Εντάξει. Αλλά αν δεν βάλει εσύ στο μυαλό του Βάρντα, πρέπει να περιμένει. Μη Βάρντα. Κοίτα όμως, αν. Και στο μυαλό του κάθε Βάρντα, έτσι. Αν αυτός καταλάβει ότι.
Όταν θα τον δει ο Θεός ότι είναι έτοιμος για να παίξει και παίξει, εκεί θα καταλάβει λοιπόν ότι ο τύπος αυτός εδώ πέρα είναι τίμιος απέναντί μου. Ναι. Ωραία. Δηλαδή, άμα υπάρχει τέτοια λογική μέσα στην ομάδα από τον Λουτσέσκου που λες και εσύ ότι είναι δίκαιος και το έχουν καταλάβει όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν παίζουν. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Αυτοί που παίζουν όλοι ευχαριστημένοι είναι. Ναι. Αυτοί που δεν παίζουν είναι το ζήτημα. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ελκαντουρί, ρε φίλε. Okay. Μπορεί να σκεφτεί ότι εγώ έχω έρθει από τον καμπιονάτο. Πέρσι είχα μια χρονιά κακή, okay, αλλά φέτος έχω πει πολύ δυνατά. Έβαλε και τον γκολ με τη Βασίλειο Champions League, ήμουν από τους καλύτερους παίκτες. Ωραία, αλλά στο επόμενο παιχνίδι, άμα είναι όλοι, καλά, μπορεί πάλι να μην είναι. Θα κάνει ο Λουτσέσκου. Θα πει τον πίσω, αδερφέ, και να είσαι έτοιμος, δεν μπορώ. Ο άλλος ήταν καλός. Ναι, αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν ότι. Εσύ είχες και προπονήσεις. Αυτό το θέμα είναι το... τι γίνεται όταν Κατουρί και πίσω βάλει είναι καλά. Ναι. Μα εκεί είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που λες ότι το να είναι δίκαιος είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και για μένα μέσα στην ομάδα αυτό είναι πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Και από το ποδόσφαιρο που παίζει και από, συμπεριφορά, τη τακτική και όλα αυτά. Και από αυτό το κομμάτι μέσα στην ομάδα είναι το πιο σημαντικό. Το παράδειγμα Χατσερίδη είναι το πιο σημαντικό από όλα. Και ο Χατσερίδης πιστεύει ότι είναι βασικός. Φυσικά. Ωραία. Ο Λουτσέσκου δεν τον έχει βασικό όμως γιατί η ομάδα του είναι δουλεμένη. Αλλά η ομάδα είναι έτσι δομημένη που μπαίνει ο Χατσερίδης που στα μάτια μας έδειχνε παντελώς ανέτοιμο στην προετοιμασία και ήταν. Και ήταν ανέτοιμο. Κλαίγαμε με αυτό που βλέπαμε. Ναι. Αλλά όταν μπήκε ο Χατσερίδης μέσα στην ομάδα. Ξέρεις ποια ήταν η αντίδρασή μου όταν ενημερώθηκε για το παιχνίδι. Δεν ήταν ούτε φόβος ούτε τίποτα. Ήταν μπινελίκι. Ναι, και εγώ μπινελίκι. Ωραία. Εκνευρισμός εκείνο που από τα νεύρα σου θες, παιδί μου, ήρθε. Λες τι άλλο θα συμβεί. Ναι. Μπινελίκι ήταν. Ναι. Τίποτα άλλο. Ωραία. Και ο Χατσερίδης μπαίνει λοιπόν και είναι τόσο σωστά δομημένη η ομάδα που κουμπώνει κατευθείαν. Ναι. Άρα ευγένεια. Ο προπονητής έχει δημιουργήσει τις συνθήκες, ακόμα και εσύ όταν δεν είσαι 100% έτοιμος, που είναι λογικό, να μπεις μέσα και όχι απλά να μην εκτεθείς, να είσαι μια χαρά, φίλε. Ναι. Να αισθανθείς κομμάτι του γκρουπ κατευθείαν. Κατάλαβες. Αυτό είναι η συνέχεια. Τώρα, αυτό το μοτίβο ακολούθησε ο Λουτσέσκου στη Βασιλεία. Αυτό θα ακολουθήσει και στο πρώτο παιχνίδι με Σπαρτάκ. Γιατί αυτό κέρδισε την εκτίμησή του και την εκτίμηση του γκρουπ. Εντάξει. Τι έγινε. Στέλνει ένα ο Κώστας Βίρμα και λέει I have Pelkas, balance, I have Bisesvar, balance, I have Kanduri, balance. Balance, balance, I have balance. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, η ουσία λοιπόν είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει καταφέρει με τη συμπεριφορά του, τις αποφάσεις του και το σκεπτικό του γενικότερα να δημιουργήσει μια ομάδα η οποία χάνει τον καλύτερό της παίχτη στο ζέσταμα. Θα σου πω μια λεπτομέρεια. Ναι. Παραμονές του αγώνα δουλεύει ο ΠΑΟΚ τρεις κομπίνες πολύ συγκεκριμένες με τον Βιερίνη εκτελεστή. Μάλιστα. Ποντάροντας συστημένες φάσεις να κάνει το πολυπόθητο εκτός έδρας γκολ. Ωραία. Όταν ο Βιερίνη λοιπόν χτυπάει, οι κομπίνες πάνε στράφη, φίλε. Δεν υπάρχει άλλος εκτελεστής. Αυτός δουλεύτηκε να είναι ο εκτελεστής. Εντάξει. Παίρνει την μπάλα ο Πέλκας. Τι σου το ποδόσφαιρο. Πρώτο κόρνερ, καμία κομπίνα. Καλό βαρέλα χτύπημα, μόνος. Βαρέλα μόνος του, πάρ' το μέσα. Τι σου είναι, τι σου δηλαδή, στο 7. Από εκεί που λες ότι ξεκινάει το παιχνίδι και το μεταξύ το παιχνίδι στη Βασιλεία, δεν ξεκινάει καλά. Όχι, δεν ξεκινάει καλά, γιατί ψάχνεται ο Χατσερίδης. Ο Χατσερίδης επίσης ψάχνεται. Ψάχνεται ο Χρήστος που πουλάει μπάλα. Φάσεις που έχει φύγει μπάλα από τον άξονά του και είναι. Δηλαδή δεν είναι. Κοιμία, ναι, ναι. Και έρχεται τον κόλ εκεί. Και αλλάζουν όλα μετά. Μετά η ομάδα, cool. Ακριβώς. Cool. Άρα, λοιπόν, 7 λεπτά αγχώθηκες δηλαδή, ναι, επί της ουσίας. Ναι. Άρα λοιπόν, Λουτσέσκου αποθέωση. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίζει συνεχώς. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχασε τελευταίο παιχνίδι πέρσι τον Νοέμβριο. Εγώ την Τρίπολη δεν τη μετράω. Και όσο περνάει ο καιρός, δεν τη μετράω περισσότερο, γιατί ξέρω ότι η ομάδα χάσει το μυαλό της από τα καραγκιοζλίκια των συχαμένων. Και του προπονητή Παύλα Εθοποιού. Εντάξει. Έχει να χάσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Όπως και να είναι αυτό το γκρουπ, έφυγε ο Βιερίνια. Τρέχει. Ο δεύτερος να πάρει τα ηνία για να βγει πρωταγωνιστής. Εντάξει. Βλέπεις τον Πέλκα. Σου λέει δεν θα τραβήξω μισή ενέργεια. Ο Πέλκα σε όλο το παιχνίδι δεν τράβηξε μισή ενέργεια. Έκανε μόνο το σωστό. Και στην πίεση και στη δημιουργία. Και νομίζω ότι δεν είχε πολλές επαφές με την μπάλα ο Πέλκα σε αυτό το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να έχει πολλές επαφές. Δεν είχε πολλές. Ναι. Και τραβάει όλη την ομάδα πάνω του. Εκεί βλέπει την εστία. Συνήθως το σουτάρι. Όχι, τη πάει στον Καντουρί. Ποιο είναι ο Καντουρί? Ο βασικός ανταγωνιστής του. Γιατί ναι. Το δεκάρι πίσω από τον Πέλκα είναι ο Καντουρί. Βλέπεις όμως ο Πέλκας δεν έχει αυτό το σκεπτικό, φίλε.
Λιμνιός. Άντε βγες και πες για τον Λιμνιό τώρα. Που παλεύουμε να εξηγήσουμε σε όλους ότι το παιδί μόλις ξεκουμπώσει, μόλις φύγει από το μυαλό του μόνο το τακτικό κομμάτι και παίξει και σύμφωνα με το ταλέντο του, δεν τους βλέπει. Έρχεται πάνω σου και κάνει το σταυρό σου. Για μένα αυτό είναι φίλο το πιο σημαντικό σε αυτό που έχει ο ΠΑΟΚ. Πίσω από τον επιθετικό. Ο Λιμνιός, ο Πέλκας, ακόμα και ο Βάρντα όταν έρθει. Αυτό το ότι πάνε πάνω στον αντίπαλο, εγώ δεν νομίζω ότι το έχουν πολλές ομάδες. Ο Καντουρί το έχει. Δεν το έχει ταχύτητα. Ο Καντουρί δεν έχει ταχύτητα, συμφωνώ. Okay. Το έχει τεχνική. Αυτοί οι τρεις, και βάζω και τον Βάρντα μέσα σε ένα. Okay. Αυτοί οι δύο, ας πούμε το Πέλκα και το Λιμνιό παίζουν τώρα. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω το βρίσκεις εύκολα. Παίχτη που να πηγαίνει πάνω στον αντίπαλο. Που να πηγαίνει πρόσωπο επάνω του και να μην φοβάται. Και ο Ακμπόμ είναι τέτοιο. Α, είναι τέτοιο, ε. Ο Ακμπόμ, αν πάει πάνω σου, είσαι δύσκολα. Ναι. Γιατί έχει τεράστια ταχύτητα. Mm-hmm. Εντάξει. Και έχει και δύναμη. Ο Ακμπόμ είναι εκπληκτικό project. Γιατί είναι ένα παίκτη που από όσα διαβάζουμε και όσα μαθαίνουμε. Τον διαχειρίστηκε άσχημα η Arsenal, δηλαδή οι δανεισμοί του ήταν επιεικώς απαράδεκτοι πριν της περίπτωσης της Χαλ και πέσει της Σεντρουίτεν. Στο κρίσιμο σημείο τον δανείσαν λάθος. Mm-hmm. Ωραία. Και τώρα έρχεται ο παίκτης μετά από δύο καλές σεζόν, δηλαδή έχει κάνει μία καλή σεζόν στη Χαλ και έχει κάνει μισή καλή σεζόν στη Σεντρουίτεν. Ωραία. Και έρχεται τώρα στον ΠΑΟ και λες, αν εγώ βρω ρόλο σε έναν παίκτη που ήταν επίπεδο Arsenal και η Arsenal τον χρησιμοποίησε λάθος, τότε έχω βρει φίλε μια εξαιρετική λύση. Εννοείται. Κοιτάξτε, η Arsenal τώρα, άμα έχει το ρόστερ της 50 παίκτες, ωραία, και στέλνει τους 25 δανεικούς κάθε χρόνο, καταλαβαίνεις ότι. Κάπου θα τα πόσο ασχολείται από ένα σημείο και μετά, με όλες αυτές, με όλα αυτά τα μεγάλα ρόστερ που είχε τουλάχιστον τόσα χρόνια με τον Βέγκερ. Τώρα δεν ξέρω με τον Έμερι που ανέλαβε πώς θα είναι. Mm-hmm. Αλλά είναι πάρα πολλοί παίκτες που. Είναι η Chelsea επίσης είναι με τέτοια ομάδα τα τελευταία χρόνια που έχει πάρα πολλούς δανεικούς, δεν ξέρω, Ολλανδίες, τέτοια πράγματα. Okay. Και ο Ακπόμ ήταν ένας τέτοιος παίχτης. Τώρα έρχεται κανονικά με συμβόλαιο σε μια καινούργια ομάδα, σε ένα καινούργιο εντελώς περιβάλλον για αυτόν. Αν τα στοιχεία του καταφέρει να τα βγάλει στην Ελλάδα, δεν μπορεί, ρε φίλε, να μην είναι πρωταγωνιστής. Δηλαδή, τέτοια στοιχεία παίχτη καταρχάς, για μένα από τη στιγμή που παίζεις στην Ελλάδα, άμα είσαι γρήγορος, έχεις όλα τα στοιχεία για να παίξεις. Γιατί είναι κάτι που γενικότερα στην Ελλάδα δεν το έχουμε και πολύ, τη ταχύτητα. Αυτό που έκανε ο Λιμνιός στη Βασιλεία όταν πήρε την μπάλα και έτρεξε 30 μέτρα με αυτήν και δεν το προλάβαινε κανένας, είναι κάτι που στην Ελλάδα δεν το βρίσκει. Λέω εγώ. Ο ΠΑΟΚ πήρε το παιχνίδι χάρη στο Λιμνιό και τον Ελκαντούρη. Ναι. Για να εξηγήσουμε και τον κόσμο τι έγινε. Το σημαντικότερο πράγμα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ από τη στιγμή που σκόραρε ήταν το να αμυνθεί σωστά. Οδήγησε την Βασιλεία. Στις πλαγιοκοπήσεις, εκεί όπου έχεις Χατσερίδη και Βαρέλα απέναντι στον Αγέτη και τον Καλούλου που ξέχασε να ψηλώνει από τη Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που ο Πρίγκεβιτς δεν ήταν καλός με την μπάλα, δεν μπορούσε να. Μία φάση ακούμπησε σωστά ο Πρίγκεβιτς την μπάλα και έγινε η φάση του Μαουρίτσιου. Mm-hmm. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι κούρσες των πλάγιων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έβγαινε μέσα από αυτές στην επίθεση. Ο Λιμνιός το έκανε 6-7 φορές πετυχημένα. Mm-hmm. Ωραία, ο Καντουρί με το κλείσιμο προς τα μέσα και τα καλά κοντρόλ το έκανε και 6-7 φορές. Άρα ο ΠΑΟΚ στις 15-16 φορές που βγήκε καλά στην επίθεση βάλε τρέγκο. Ναι. Αυτό έγινε. Και το σημαντικό είναι ότι η άμυνα που παίζει ο Καντουρί και ο Λιμνιός είναι εξαιρετική γιατί μειώνουν τις αποστάσεις που πρέπει να τρέξει ο Κάνιος και ο Μαουρίτσιο και δεν δίνουν τη δυνατότητα στη Βασιλεία να απειλήσει από τον άξονα. Mm-hmm. Πήγαινε την μπάλα στα πλάγια και βγάλε σέντρα. Σε 90 λεπτά, μία κεφαλιά του Αγέτη στο 48. Στο πρώτο ημίχρονο εκείνο ο Στόκερ πρέπει να έκανε τουλάχιστον 10 σέντρες. Είτε με το δεξί με το αριστερό. Μα δεν είχε δώσει άλλη επιλογή ο ΠΑΟΚ. Δεν είχε τι να κάνει, ακριβώς. Ναι, για αυτούς που λένε ότι η Βασιλεία ήταν κακή. Η Βασιλεία ήταν κακή. Ο ΠΑΟΚ την έκανε κακή. Όπως κακιά είναι όποια ομάδα παίζει με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ την κάνει κακιά. Η ΑΕΚ έπαιξε τελικό κυπέλλο στην έδρα της και έκανε το πρώτο σουτ, την πρώτη φάση ουσιαστικά στο 75. Ναι, φίλε, εδώ. Δηλαδή, έχει γίνει μια κατάσταση να κάνει ο αντίπαλος μια-δύο ευκαιρίες και να λέμε έχασε πολλές ευκαιρίες. Ο Ατρίδης, ο κολλητός σου, έτσι έκανε. Λέει το Λουτσέσκου, δέχτηκε πολλές φάσεις ο ΠΑΟΚ. Με την Σπαντρίγια. Με την Σπαντρίγια με έχει σκοτώσει, να ξέρεις. Το άλλο που πήρε Πρέτσελ. Με την Σπαντρίγια, να ξέρεις. Δηλαδή έφυγε από το όριο που του είχα. Δηλαδή η Σπαντρίγια έσπασε το όριο. Για πες. Ρωτάει το Λουτσέσκου, λέει. Δέχτηκε φάσεις, λέει ο ΠΑΟΚ. Στην τούπα πολλές φάσεις.
Και τον κοιτάω. Σε πολλέ φάσει δεν μου αρέσει. Έφαγε μία στο 14. Ναι, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Και εσύ όταν τελείωσε το παιχνίδι το πρώτο στην Τούμπα με τη Βασιλεία, δεν είπε στο μυαλό σου, δεν είχε ότι χάσανε και κανένα γκολ αυτή. Κοίτα, ότι θα μπορούσε να έχει άλλη ροή σειρά αν έμπαινε του στόκερ ή του Αγέτη τον γκολ είναι γεγονό. Ναι. Αλλά είναι τόσο μεγάλη διαφορά των ομάδων στη λειτουργία που έλεγε ότι πώ θα βρει τρόπο. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Όταν φτάνει στο σημείο ο ΠΑΟΚ να δέχεται μια-δυο ευκαιρίες και να λες έκανε και ευκαιρίες ο αντίπαλος σήμερα. Ευκαιρίες λέω έτσι, όχι να βάλει γκολ. Ναι. Ευκαιρίες. Και αυτό είναι κανόνας. Δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό οι ευκαιρίες που δέχεται ο ΠΑΟΚ είναι ελάχιστες. Τόσο από τα ελάχιστα γκολ που δέχεται. Είναι και. Δηλαδή ο αντίπαλος πολύ δύσκολα πλησιάζει την περιοχή του. Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ οργανωμένος. Πλησιάζει με άναρχο τρόπο, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, όχι με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Ναι, δεν θα πλησιάσει, ας πούμε. Δηλαδή η φάση που δέχτηκε με τον Αγέτη στην Τούμπα. Εκεί ήταν έγκλημα. Ήταν το μεγαλύτερο αμυντικό έγκλημα. Ναι, ήταν ένα από τα λάθη που τέλος πάντων δεν βλέπουμε συχνά τον. Εδώ και πολύ καιρό. Το να δεχθεί κάθε την πάσα, ας πούμε. Που εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Θα δεχθεί σε μια κάθετη. Γιατί έκανε μια καλή πάσα. Ο άλλος δεν είχε καλή τοποθέτηση, ξέρω εγώ, στην άμυνα και όλα αυτά. Αλλά είναι κάτι που είναι πολύ σπάνιο πλέον. Πάρα πολύ σπάνιο. Και δέχεται ευκαιρίες τις περισσότερες φορές από σέντρα, από κανένα φάουλ, δηλαδή από καταστάσεις έτσι τέτοιες άναρχες. Και κυρίως αν θα δεχτεί φάση, θα δεχτεί γιατί πάει στην... Αυτό ήταν. Για πες. Έχουμε πάει ήδη, ρε Κυριάκο. Έχουμε δώσει φωτογραφίες πρωί-πρωί. 120 ευρώ. Τέτοια μέρα. Ναι. Τι λέγαμε. Α, πολλές φορές, αν θα δεχτεί φάση, θα τη δεχτεί επειδή στη δύναμη, στην ατομική μονομαχία. Ναι, εκεί υστερεί. Γι' αυτό πήρε ο Πάοκ. Εκεί όμως δεν έχει να κάνει με ομαδική δουλειά. Εκεί έχει να κάνει με χαρακτηριστικά που μπορούν να λείψουν, με ένα λάθος που μπορεί να γίνει ατομικό. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το προβλέψεις, να πεις ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι, τυχαίνει, μπορεί να είναι μια κατάσταση. Okay. Δεν είναι κάτι ομαδικό. Στο ομαδικό το κομμάτι είναι που πραγματικά. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι πάρα πολύ καλός. Κοίτα να δεις εδώ τώρα πόσο μπάλα βλέπει ο κόσμος που τον υποτιμάμε. Mm-hmm. Στο site της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει διαγωνισμός για τον MVP. Μου το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Για τον MVP της αναμέτρησης. Πρώτος, Δημήτρης Λιμνιός με 30,66. Ναι. Δεύτερος, ο Ομάρ Ελ Καντουρί με 15,95. Δεν βλέπω το Χατσερίδη με αυτό που μου έστειλε. Πρέπει να είναι τρίτος ο Χατσερίδης, δεν τον βλέπω εδώ σε αυτό το print screen που μου έχει κάνει. Και μετά είναι ο Πέλκας στο 5% και ο Πρίγιοβιτς στο 4%. Mm-hmm. Δώσε χορηγούς να πάμε στο διάλειμμα, να δούμε και τι άλλο έχει. Να είμαστε πίσω από το διάλειμμα. Έχω χάσει την μπάλα, ασχολούμαι με 694 πράγματα παράλληλα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα δεν θα σκοτώσω κανέναν. Είναι θέμα χρόνου, δηλαδή. Αναδρομώ μαζί μας στο 2311-241-508 η κορυφαία εταιρεία ανακαινήσεων στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, Πάλας Ζαχαροπλαστείο, Άρτο Ζαχαροπλαστείο. Με το καλύτερο παγωτό του πλανήτη, με το καλύτερο κουλούρι του πλανήτη, με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα άρτο ζαχαροπλαστείο. Δύο καταστήματα Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στην Νεάπολη και Αγίου Παντελεήμονος 25 στην Πολύχνη. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σας και με ποια ομάδα σκόραρε, ελληνική ομάδα σκόραρε ο Πόντους Βέρμπλουμ, το τελευταίο του γκολ με ελληνική ομάδα, το ένα γκολ νομίζω με ελληνική ομάδα, που έχει πετύχει ο Βέρμπλουμ, ποιος ήταν ο αντίπαλος. Το πότε εντάξει δεν μας καίει και τόσο. Θα εκτιμηθούν πλήρες απαντήσεις. Δηλαδή έχουν έρθει πλήρες απαντήσεις. Το έβαλε τότε την τάδε ημερομηνία στο τάδε λεπτό με εκείνον τον αντίπαλο. Σκόρα, αγώνα, τα πάντα. Εκτιμούνται λίγο παραπάνω, ρε παιδιά, οκ. Okay. Για 5 εστία τα οποία θα κληρώσουμε εκεί σε 2 παρα 5. Καθώς σήμερα ναι, μεν θα είμαστε εδώ 3 ώρα, αλλά στις 2 θα συνδεθούμε με τη Μίκρα για να ακούσουμε τον Παύλο Μυροφόρη. Ακριβώς. Ναι. Οπότε ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στέλνετε στο τέλος, θα κάνουμε την κλήρωση για 5 εισιτήρια, έτσι. Υπόθεση Βιερίνια. Mm-hmm. Έχει ένα θέμα στον τένοντα του ισχύου. Δεν είναι απλό. Στον τένοντα του ισχύου, δηλαδή. Πίσω. Στη μέση. Ναι, χαμηλά. Ναι. Okay. Πονάει δηλαδή όταν τρέχει. Ναι. Έχει πλάκα χθες γιατί εκεί που είμαστε στο αεροδρόμιο. Ο γιατρός τον βγάλει λίγο, πονάει. Ναι.
Σου πουνάει τώρα ψηφιά, όχι το χέρι. Έσπασε και το χέρι. Από την πουνιά στον πάγκο. Τι πουνιά, έχει τι ένα καταγματάκι. Τι πάγκο ήταν αυτό δηλαδή. Ναι, ναι, ένα κάταγμα στο χέρι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ο Κάνιας έπαιζε 3-4 μήνες έτσι. Mm-hmm. 3-4 μήνες, υπερβολή. 3-4 εβδομάδες. Έτσι. Θα το παλέψει. Η μαγνητική βγήκε χθες. Είναι κάτι που η μαγνητική ήταν χρήσιμη για να δουν σε τι επίπεδο είναι, πώς πρέπει να κινηθεί η θεραπεία. Mm-hmm. Που πρέπει να πιέσει γενικότερα το ιατρικό team. Θα ξέρουμε σύντομα αν υπάρχει ελπίδα, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Τετάρτη παίζουμε. Νομίζω για το πρώτο ρε φίλε, ό,τι και να είναι. Πολύ δύσκολα. Εντάξει. Ποτέ μη λες ποτέ. Ναι, οκ. Okay. Καλά, κοίταξε, από τη στιγμή που δεν έχει και άλλη επιλογή εκεί, άμα δεις ότι ψιλοβγαίνει, θα το πιέσει και είναι λίγο παραπάνω. Και έμπειρος, είναι και έμπειρος. Ναι. Λίγο μια ένεση, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Λίγο μη τα. Νομίζω ότι ξενέρωσε πάρα πολύ που δεν έπαιξε την Τετάρτη. Τρελάθηκε το κεφάλι του. Δεν μπορούσε να φανταστεί. Επάθη τον είχαμε μπροστά μας. Mm-hmm. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι και αυτός ο πρόμες που έχουν οι άλλοι. Από εκεί είναι αυτός. Από και από τις δύο πλευρές είναι. Αλλά άμα δει ο προπονητής, ο Καρέρα, όπως το λένε τη Σπαρτάκ, ότι ο Βιερίνια δεν είναι 100% έτοιμος, θα τον βάλει πάνω του. Ναι. Πρόμες ο οποίος είναι παίκτης 25 εκατομμύριων. Εντάξει, ναι, είναι... βέβαια. Και πρέπει να τον λένε Πρόμες. Τι... Νομίζω Πρόμες τον λένε, ναι. Ναι. Κάτι Πρόμες, κάτι τέτοια. Ναι, Πρόμες. Είναι Ολλανδός. Είναι Αμερικανός μπορεί, αλλά ναι. Για Ολλανδό, για Πρόμες τον κόβω. Πρόμες τον κόβω κι εγώ. Είναι ο καλύτερος τους παίκτης μαζί με τον Ζε Λουίς, τον Σέντερφορ. Αυτός ξεκινάει φέτος. Τον έχει ο Βαρέλα, είναι συμπαίκτης στην εθνική ομάδα. Είναι και αυτός ο Ζε Λουίς, είναι από εκεί, από το. Ναι, πράσινο κροτήρι. Πράσινο κροτήρι. Η ουσία είναι ότι. Τον είναι... Ανδριάνο τον έχει φάει, ρε, δεν παίζει. Εγώ δεν είναι καλά ο Ανδριάνο μετά την. Στη Μίλαν δεν ήταν. Ναι, είχε φύγει, είχε πάει στη Μίλαν και τώρα είναι εκεί. Μετά τη Μίλαν, μετά τη Σαχτάρ βασικά δεν είναι καλά ο Ανδριάνο. Στο πρώτο παιχνίδι εκτός αποστολής δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα τραυματισμού. Αλλά ήταν εκτός αποστολής εντελώς. Ναι. Ο Ζε Λουίς ξεκίνησε. Mm-hmm. Γενικά έχουν μια μίξη Ρώσων ξένων παικτών που είναι καιρό εκεί, δηλαδή δεν πήγαν χθες. Έχει μια συνοχή η Σπαρτάκ, είναι διαφορετική ομάδα. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι ο Ιταλός ο στόπερ που έχουν, τον οποίο τον είχε πετύχει τότε με τη Ρούμπιν. Ο αριστεροπόδρος αυτός ο στόπερ. Κοίτα, με τη Ρούμπιν. Ωραίο στόπερ. Ο συγκεκριμένος. Από πολλά χρόνια στην Ρωσία και Ιταλός. Παίζει ο Μποκέτη και ένας Γάλλος που πήρανε από την Γκένκ. Ζιγκό. Ο Ζιγκό. Ναι. Εντάξει. Χωρίς συνέχεια. Ζιγκό σκέτο, δεν έχει άλλο. Ναι, Ζιγκό. Ζιγκό. Έχει έναν δεξί μπακ, εντάξει, ένα δεξί μπακ, τον Κίτσικο της Ρωσίας. Νομίζω ότι μπροστά έχουν ποιότητα. Έχουν, είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Είναι καλή ομάδα, ποντάρει στο γεγονός ότι οι Ρώσοι δεν είναι και τίποτα. Ξέρεις, άμα τους τραβώσει ένα παιχνίδι, δεν το παλεύουν μετά, δηλαδή το χάνουν. Ναι. Εκεί τώρα χρειάζεσαι την ελληνική κουτοπονηριά, ωραία, έναντι της... Μιας έτσι λίγο παραπάνω ποιότητας, λίγο, ποιότητας μπορεί να έχουν αυτοί. Ναι. Θέλεις κουτοπονηριά, πρέπει να τους πιάσεις κότσους. Mm-hmm. Να τους ακυρώσεις επιθετικά, γιατί πρώτο παιχνίδι του Ντούμπα πάλι, να βρεις 1-0. 1-0 το υπογράφω, αυτό δηλαδή είναι, το υπογράφω. 1-0 το υπογράφω, δηλαδή μου δίνεις 1-0. Ωραία. Φύγαμε, πάμε κατευθείαν να παίξουμε στη Μόσχα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. 1-0, θα βρω τρόπο να σου βάλω γκολ εκεί. Mm-hmm. Παίζεις με ένα Γάλλο και έναν Ιταλό, θα τους μπερδέψουν. Και η πλάγιοι σου είναι Ρώσοι. Θα σε μπερδέψουν. Εγώ όμως, φίλε, δεν νομίζω ότι από ό,τι καταλαβαίνω από τα μάτια με τη Βασιλεία, ότι ο Λουτσέσκου δεν αλλάζει τη λογική του ανάλογα με τον αντίπολο. Δηλαδή, έχει μια συγκεκριμένη λογική πάνω στο παιχνίδι, την προσαρμόζει στον αντίπαλο και στα χαρακτηριστικά, αλλά δεν νομίζω ότι με τον Λουτσέσκου θα δούμε ποτέ το ΠΑΟΚ να αφήσει την μπάλα πολύ στον αντίπαλο. Πρόσεξε με. Καλό είναι αυτό που λες με τον Βιερίνια. Ναι. Με τον Κρέσπο δεν μπορείς να κρατήσεις και πολύ την μπάλα στα πόδια σου. Mm-hmm. Ναι. Είναι, δηλαδή χάνεις ένα σημείο αναφοράς το σημαντικότερο στην ανάπτυξή σου. Άρα λοιπόν είναι λογικό να έχει περισσότερο την μπάλα ο αντίπαλος από τη συνήθως. Ναι. Μην κοιτάς τώρα ότι μας βγήκε το παιχνίδι στη Βασιλεία. Ναι, μας βγήκε η ομάδα και χαρακτήρα, βρήκε τον τρόπο και πιστεύουμε θα βρει τον τρόπο και με τη Σπαρτάκ. Αλλά η Σπαρτάκ είναι μια ομάδα η οποία έχει μάθει το. Πώς το λένε,
Δηλαδή πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι. Κοίτα, να... η Σπαρτάκ είναι μια ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Μεγάλη, έχει παίξει ένα παιχνίδι με την Όρεμπουργκ το περασμένο Σάββατο, πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος στη Ρωσία. Δεύτερο παιχνίδι έχει τώρα αύριο, αν θυμάμαι καλά, 4 του μήνα πρέπει να παίζει με τη Λοκομοτίβ. Που είναι λίγο πιο έτσι, αυξημένη η δυσκολία, γιατί είναι ένα τοπικό έτσι, παιχνίδι εκεί στη Μόσχα. Ένα ντέρμπι με τη Λοκομοτίβ, η οποία ξεκίνησε νομίζω με ισοπαλία. Αυτό που στο πρώτο παιχνίδι το 1-0 την αδικεί λίγο. Από όσο έβλεπα και εγώ χθες. Δηλαδή το σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα, για λίγο παραπάνω. Ήταν 2-3-0 το παιχνίδι. Με κάποιες ευκαιρίες που είχε. Τώρα, εγώ νομίζω ότι το καλό του στο κομμάτι τη Σπαρτάκ είναι εκεί το μεσοεπιθετικό. Δηλαδή μου δείχνει ότι μεσοεπιθετικά έχει ποιότητα. Απλά με τον τρόπο που παίζει ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό σου έλεγα πριν για το πώς αντιμετωπίζει. Ότι ναι, μεν προσαρμόζεται, αλλά έχει μια βάση την οποία δύσκολα την αλλάζει. Είναι δύσκολο να φτάσει. Στο τελευταίο τρίτο του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ δύσκολο για τον αντίπαλο πλέον. Το να φτάσει δηλαδή έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα είναι πιο εύκολο. Ναι, οκ. Okay. Τώρα από τη στιγμή που φαίνεται και το θέμα του Βιερίνια, προφανώς και αυτό είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Αν ο Βιερίνια, αν δεν τον έχεις και δεν έχεις τον παίχτη, ο οποίος όντως στο κομμάτι της ανάπτυξης είναι πολύ σημαντικός και παίζοντας εκεί πέρα πίσω. Αλλά, οκ. Okay. Εγώ νομίζω ότι στη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε, όχι δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίπαλος τον οποίο θα πεις πω δεν τον έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επιστρέφοντας εδώ στα δικά μας, καθώς είπαμε η εκπομπή είναι ζωντανή και συμβαίνουν πράγματα, τα τηλέφωνα πέφτουν. Χθες ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λίστα για αυτά τα παιχνίδια με την Σπαρτάκ. Λίστα η οποία δεν έχει διαφορά σε σχέση με τα παιχνίδια με τη Βασιλεία. Είναι οι ίδιοι 27, αν θυμάμαι καλά, ποδοσφαιριστές. Βέβαια, υπάρχει δυνατότητα πάλι για δύο αλλαγές 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι. Η λίστα η οποία δηλώθηκε χθες για τον ΠΑΟΚ αποτελείται από τον Γλύκο, από τον Ρέι, από τον Πασχαλάκη, από τον Σιαμπάνη, στους θερματοφύλακες, από τον Βαρέλα, από τον Κρέσπο, από τον Χατσερίδη, τον Μαλεζά, τον Μάτος, τον Κίτσου και τον Βιερίνια, που είναι μεν στη λίστα. Θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος τον νεαρό, τον Λίρατζι που μπήκε στους αμυντικούς. Τον Κάνια, τον Χαρίση, τον Σάχοφ, τον Μαουρίσιο, τον Μπέλκα, τον Ελκαντουρί, τον Μπίσεσβαρ, τον Λιμιό, τον Λάμπρου, τον Ζαμπά, τον Βάρντα και τον που είναι έτσι στο κέντρο και τον Μιστακίδη και τον Πρίγιοβιτς για την επίθεση. Μέχρι την Τρίτη στις 8 που μπορεί να κάνει δύο αλλαγές. Είναι πιθανό, είναι αρκετά πιθανό από τη στιγμή που υπήρξε και ανακοίνωση, η μία η αλλαγή να είναι ο Ακπόμ. Ωραία. Τώρα, αν θα προκύψει κάτι άλλο. Που μπορεί να έχει να κάνει και με τον αριστερό μπακ, θα το δούμε. Έτσι, ο Βέρμπλουμ είπαμε ότι είναι εδώ. Είπαμε ότι η ημέρα είναι για αυτόν και επαφές και εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα ουσιαστικά θα ξεκινήσει από αύριο την προετοιμασία της. Καθώς χθες έκανε προπόνηση το πρωί στην Ελβετία, είχε λίγο μια ταλαιπωρία με την αναχώρηση. Ταλαιπωρία με αναμονή. Παρότι δεν μπορούσε να πετάξει την ώρα που ήθελε, περίμενε περίπου 2-3 ώρες στο αεροδρόμιο. Σήμερα λοιπόν ο Λουτσέσκου χάρισε τη μέρα στους παίχτες και ουσιαστικά η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με τη Σπαρτάκ ξεκινάει αύριο. Και οι Ρώσοι ανακοίνωσαν τους 29, αν θυμάμαι καλά, που είναι στην αποστολή τους για τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Όντως από 29 παίχτες αποτελείται η λίστα του Μάσιμο Καρέρα. Τερματοφύλακες είναι ο Μαξιμένκο, ο Ρεμπρόφ και ο Τεριόσκιν. Η αμυντική είναι ο Ζιγκό που είπαμε που έβαλε τον γκολ με την Όρεμπου στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κιουτέποφ, ο Τζικίγια, ο Μποκέτη. Ο Ζιγκό και ο Μποκέτη είναι αυτοί οι δύο που παίζουν στο κέντρο της άμυνας. Κομπάροφ, ο δεξιός τους μπακ. Τιγκίεφ, Πέτκοβιτς, Εσένκο, Μάμιν και Ρασκάσοφ. Είναι η αμυντική τους. Πηγαίνοντας στους μέσους έχουν τον Φερνάντο που έχει ένα ρόλο έτσι σημαντικό εκεί στον άξονα. Τιμοφεύ, Ζόμπνιν, Γλουσακόφ, Τασάεφ, Ανή, ξένος κι αυτός. Ο Ποπόφ, ο Εριομένκο, ο Ιγνάτοφ, ο Λομοβίτσκι, ο Πολουμπογιαρίνοφ, Χριστοκιώση. Πολουμπογιαρίνοφ. Okay. Και μετά στους επιθετικούς ο Πρόμες που είναι το μεγάλο του αστέρι. Ο Μελγκαρέχο, ο Ρώσα, ο Σαμέντοφ, ο Λουίς Αντριάνο και ο Ζε Λουίς. Για τον Πρόμες που είναι όντως.
ο πιο σημαντικός τους παίχτες, να το πω. Ναι, ή το μεγάλο τους αστέρι, αν υπάρχουν πλέον τέτοια στις ομάδες. Γενικά το όνομά του παίζει αρκετά στο εξωτερικό. Η Ρώμα φέρεται να θέλει να τον αποκτήσει. Χθες ειδικά στην Ιταλία υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα και υπήρχαν και δημοσιεύματα και από μεγάλα μέσα στην Ιταλία, όχι μόνο από τα διάφορα μεταγραφικά που έχουν εκεί, που πολλές φορές τα σενάρια τα βγάζουν από το μυαλό τους. Δηλαδή ακόμα και η Γκαζέτα είχε θέμα χθες για το ενδιαφέρον της Ρώμα για τον Πρόμες. Είχε ακουστεί ότι η Ρώμα δίνει και ένα ποσό 25 εκατομμυρίων ευρώ. Κάπου στην πατρίδα του, στην Ολλανδία, γράφτηκε ότι και η Λέστερ τον θέλει. Αλλά δεν νομίζω ότι, ακόμα και να υπάρχει και πρόταση στα χέρια των Ρώσων, να υπάρξει πρόταση για τον Πρόμες και να γίνει δεκτή λίγο μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι. Κοίτα με τη σούφρα που έχουμε τελευταία. Αυτή την παράμετρο δεν είχα σκεφτεί. Okay. Εντάξει, φίλε, δεν μπορεί να πουλήσει τώρα αυτό το παίχτη πριν τα προκριματικά του Champions League. Εντάξει, θα εγκληματίσει για την ομάδα σου. Να, θα μα σου πει ο άλλο ότι ή σήμερα ή ποτέ. Ναι. Τι okay. Κάνεις. Παίχτη που έχει 64 γκολ, 33 assist σε 100, περίπου 130 συμμετοχές. Ναι, ο συγκεκριμένος. Ο Quincy Promes, 26 ετών. Νομίζω ότι αυτός παίζει και στις τρεις θέσεις, φίλε. Δεν νομίζω ότι είναι δεξί εξτρέμ ή αριστερό εξτρέμ. Παίζει και στις τρεις μπροστά ο συγκεκριμένος. Και είναι αυτός ο οποίος ξεχωρίζει, δηλαδή νομίζω ότι είναι μετά τη Σπαρτάκ είναι παίχτης top επίπεδου, ρε παιδί μου. 24 εκατομμύρια αξία το δίνει το transfer market. Ναι, εκεί στα 25 λέει η Ρώμα ότι, ναι, ότι δίνει. Ξεκίνησε την καριέρα από τους νέους του Άγιαξ. Πώς πήγε στους νέους της Τβέντε. Δανεικός Go Ahead Ingles. Μετά πήγε στην πρώτη ομάδα της Τβέντε. Και από το 14-22 χρόνο πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Mm-hmm. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος έχει total results. Λες Χουίνκερ μας τον βγάζει, αλλά εγώ νομίζω ότι παίζει παντού. Όχι, παντού παίζει και δεξιά, ναι, παίζει. Στην καριέρα του έχει 218 παιχνίδια, 96 γκολ, 52 assist. Λίγο καλός. Ναι, στην Σπαρτάκ έχει 111 παιχνίδια πρωταθλήματος, 58 γκολ, 28 assist. Ναι. Και μετά πάμε. 32 συμμετοχή στο κύπελο, όχι. Ναι, 13 γκολ, 9 assist. Play-off, τι είναι αυτό. Europa League έχει 3 συμμετοχές μόνο. Champions League 5 συμμετοχές, 2 goal, 2 assist. Ναι. Είναι δηλαδή μία συμμετοχή στο Ρώσικο Super Cup, ένα goal. Είναι λίγο καλός. Είναι λίγο καλός. Είναι λίγο καλός παίκτης ο συγκεκριμένος. Ναι. Okay. Που παίζει και στις τρεις θέσεις. Το λέω, και το άλλο που μπορεί να συμβαίνει είναι να θέλει να φύγει αυτός, να τους κάνει λίγο άνω κάτω, να μπει στα παιχνίδια. Έχει μάτσες χρονιές εσύ. Δηλαδή, ξέρεις, σε τέτοια πρωταθλήματα καμιά φορά μια-δυο σεζόν δεν είναι αρκετές για να πας αλλού. Για να, εντάξει, να μην βρεις τα ίδια χρήματα όσον αφορά συμβόλαια και τέτοια, αλλά για να πας στα top πρωταθλήματα. Αυτός είναι εκεί 4 χρόνια. Και κάνει κάθε σεζόν πολύ καλά. Έχει και γεμάτες συμμετοχές και γκολ και assist και όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι τα 4 χρόνια εκεί μου φαίνονται πολλά. Ίσως δεν πεθύνει με τον ΠΑΟΚ να γίνει δουλειά. Αν γίνει και τώρα, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, ρε φίλε, Quincy, δεν θες να πας να παίξεις το καπιονάτο. 4 χρόνια έφαγες. Μόσχα τώρα. Ρωσία τόσα χρόνια, πάνε ρε φίλε στην Ιταλία, κρεμούλα 26 χρονών. Πάνε τώρα που σε θέλει η Ρώμα, γιατί μετά δεν ξέρεις αν σε θέλει. Τι να κάνουμε. Η Ρώμα πέσει με τελικά τσέπος λίγκ αυτά σε ρε φίλε. Πάνε εκεί πέρα να παίξεις την παλίζα σου, να κάνεις τη δουλίτσα σου. Ωραία. Θα βρεις πατάκα σαν την καταστήση, δεν πειράζει. Έχει ο Ζέλου, είσαι καλός παίκτης, που έχει μπροστά ο επιθετικός. Ωραίος αθλητής. Νομίζω ότι αυτός παίζει λίγο τον Ακπόμ. Είναι τέτοιο στυλ, τέτοιο στυλ ακριβώς. Αυτή είναι η Σπαρτάκ, μια καλή ομάδα. Τρίτη βέβαια νομίζω τερμάτισε. Ναι, πέρσι τρίτη. Ποιος το πήρε εκεί, η Zenit. Πέρσι. Όχι, η Τσεσεκά νομίζω το ξαναπήρε. Παίζει η Τσεσεκά στην κορυφή, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, σίγουρα θα χτυπήσει κάποιο μέσα τώρα και θα έρθει το μήνυμα να μας πει ότι πετάξαμε πλακία. Αλλά δεν το έχω σίγουρα. Απλά πέρσι η Σπαρτάκ έμεινε. Και εγώ έτσι νομίζω. Τσεσεκά ήταν πέρσι. Επέστρεψε. Zenit. Όχι, αυτή είναι η φετινή βαθμολογία. Όχι, πέρσι εσύ τόσο ψηλά. Η Zenit πέρσι είχε πολλά θέματα. Είχε πολλά θέματα πέρσι. Ναι, ναι. Έχασε το ΜΑΚ. Τι κάνει εκεί, έμεινε. Έχασε το ΜΑΚ. Να σου πω τώρα την Πρεμιέρα Λίγκα. Λοκομοτίβ πρώτη,
60 βαθμούς. Λοκομοτίβ το πήρε. Μάλιστα. Δεύτερη ΤΣΣΚΑ, τρίτη Σπαρτάκ. Πολύ ωραία. Εδώ όλη η ημερομηνία. 4 βαθμοί διαφορά, εντάξει. Mm-hmm. Από τη Σπαρτάκ, από τη Λοκομοτίβ, 2 από την ΤΣΣΚΑ. Άρα μιλάμε για ομάδες ίδιου επίπεδου. 6 ήττες. Εκεί απλά το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό, δηλαδή είναι πολύ ανοιχτό. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπεις ότι όλες οι φάσεις είναι σε ανοιχτό γήπεδο. Που είπα, Παναγία μου, τι πάτησε κατά λάθος. Τι γράφουν οι ψεύτες πάλι, είναι δυνατόν. Αυτοί δεν είχαν συμφωνήσει με την Νόβα. Τι ψεύτες, Παναγία. Μιλούσα με την Νόβα και την ημέρα που βγάλαν διαρροή. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Διασκεδαστικό. Θα έχουμε εξέλιξη και εκεί, κάποια στιγμή. Ναι. Μέχρι τις 9 του μήνα που είναι να γίνει η κλήρωση, νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει βρεθεί μια λύση σε αυτό το κομμάτι της, του τηλεοπτικού, των 7 ομάδων, το τι θα γίνει του χρόνου, πόσοι θα πέφτουν, πόσοι θα μείνουν από την μέθ' επόμενη σεζόν. Γενικά όλο αυτό το σκηνικό που έχει αργήσει πάρα πολύ. Mm. Νομίζω ότι πια μπαίνουμε στην... Ναι, απλά θα πρέπει να επικυρωθεί ρε φίλε Χριστοκιό στο 4-1. Σκατάρι, γιατί μόνο προτάσεις έχουμε μέχρι τώρα. Προτάσεις, διαφωνίες, συμφωνία δεν έχουμε πουθενά. Τώρα λέγεται ότι υπάρχει συμφωνία. Αν δεν επικυρωθεί, πώς να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Τέλος πάντων. Κάπως έτσι έχει κατάσταση και με τη Super League και όλα τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν εκεί. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό των 7 επλέον μπαίνει στην τελική του ευθεία για να έχουν όλοι. Στο Παναθηναϊκό, τι γίνεται στο μεταξύ πάλι, ρε φίλε. Μακελιό. Στο Παναθηναϊκό γίνεται μακελιό. Για να κόμπρος με αγαφού σου. Γίνεται μακελιό. Στο μεταξύ πλέον το παιχνίδι, ειδικά κάτω στην Αθήνα, παίζεται πάρα πολύ και στο κομμάτι του social media. Δηλαδή, αν ακολουθείς κάποιου λογαριασμούς φιλογιανακοπουλικούς, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με τον, και με τον Αλαφούζο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν φίλο Αλαφούζο εκεί πλέον στο Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω να έχουν μείνει πολλοί. Mm. Αλλά γίνεται μεγάλο πανηγύρι πάλι στο Παναθηναϊκό. Με αφορμή είναι το γήπεδο και καλά και το χρέος που υπάρχει εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα θέματα που υπάρχουν. Γιατί πάντα βλέπουμε τι κάνουν και άλλοι, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Πάντα το βλέπουμε. Είδα και την ΑΕΚ λίγο με την Γαλατά Σαράι. Ακύρωσε καθαρό γκολ τη Γαλατά πάλι. Φίλε, αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα το παιχνίδι, δηλαδή πρωτάθλημα, θα είχαμε πάλι εισόδου. Ρεσί, δεν υπάρχει το offside που έχει δώσει. Πόσο το σκορ είναι 1-1. Ωραία. Τον καλύπτουν 2, ο ένα τον καλύπτει ωριακά και ο άλλο τον καλύπτει κατά μέτρο. Και ξέρεις, πανηγυρίζουν οι Τούρκοι, έχουν βάλει τον γκολ και κοιτάνε απορριμμένοι προς τον επόπτη ότι τι έχεις δώσει, ας πούμε. Και όντως δεν μέσα στον γκολ, στο 1-1. Γκάρι Ροντρίγκες εκεί πέρα έβαζε κάτι στρέμματα, αλλά δεν έβρισκε τίποτα ποτέ. Και η ΑΕΚ έβαζε τρίποντα. Τρίποντα, δηλαδή έχει κάνει ένα φάουλο ο Μάνταλος και το έχει κάνει 3-1. Mm. Δεν θυμάμαι να έχουν ξαναδεί τέτοια εκτέλεση από τον Μάνταλο. Ο Μπακασέτας έχει κάνει ένα πλασέ εν στάση μέσα από την περιοχή που η μπάλα πηγαίνει ακριβώς στη γωνία. Η ΑΕΚ έβαλε 3 γκολ και έκανε 4 φάσεις. 4,5 άντε. Και καμιά δυο ακόμα που δεν τις τελείωσε. Τα φιλικά με τα μετρά στου ή άλλου. Ναι, ναι. Θα τη δούμε τώρα με τη Celtic. Θα μπορούσε να φάει κι άλλα. Στο συγκεκριμένο φιλικό με τη Γαλατά. Βέβαια, εννοείται ότι αν διάβασε λίγο 5 πράγματα μετά το παιχνίδι, θα έλεγε ότι η ΑΕΚ είναι μία μίξη Γαλλία και Βραζιλία. Άστος. Η ομάδα που δεν κράτησε τον Ανέστη. Που το διώχνει Μπερσεβά τελικά. Τον πιάσαμε στο μα, το διώχνει, ρε φίλε. Του φύγει 140. Έχει φάει άπειρο ξεφορητό. Δεν το διάβαζα. Κατά λάθος έπεσε μπροστά μου και λέω: δεν το πιάσαμε στο μα. Τον φάγαμε κι αυτό. Φεύγει και από εκεί. Λοιπόν, έφαγε 5 γκολ στο Champions League. Έχουν γίνει ανωκάτ αυτοί εκεί πέρα, έχουν θέματα και το ένα και το άλλο. Και ο πρώτος που τρώει τον Πινελίγκ είναι ο Ανέστης. Και τον διώχνουνε. Θα του δώσει. Μπερσεβά, ξέρει που είναι Μπερσεβά, έχει δει ποτέ. Ναι, έχω δει δυστυχώ που είναι. Και του δίνω, λέει, 140 χιλιάρια για να φύγει. Να χαρά ο Ανέστης. Θα γλεντάει όλους. 140 χιλιάρια για ένα μήνα πήρε και θα φύγει κιόλας. Μια χαρά. Δεν θα βρει ομάδα, θα βρει. Θα βρει, ρε. Ναι, μια χαρά. Μπορεί να τον. Πώς θα λένε. Ποιος ψάχνει με το φίλε κατώ, κάποιος έβλεπα. Κάποιος έβλεπα. Ανέστης, Ανέστης. Ολυμπιακός να τον πάρει, σαν το Χρυστοδουλόπουλο. Okay. Άλλα 15 λεπτά για τα 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας. Με ποιον σκόραρε ο Πόντους Βέρμπλουμ, παιδιά. Πότε σκόραρε. Ποια ελληνική ομάδα σκόραρε. Έτσι, με ελληνική ομάδα. Ναι, απέναντι σε ποια ελληνική ομάδα σκόραρε ο Πόντους Βέρμπλουμ. Εκδήλωση περίπου 15 λεπτά. Τι κάνουμε. Ναι. Σήμερα μέχρι και τις 2, γιατί μετά ακολουθεί η συνέντευξη του Ρακλή. Λοιπόν. Θα εξηγήσει τι έγινε αυτό με το Χόλιγου τώρα. Λοιπόν, ο Φράγκλιν Λέοναρντ, πολύ καλό φίλο μα. Πάρα πολύ καλό φίλο. Είναι αυτό ο οποίο έχει δημιουργήσει τη σειρά που λέγεται Blacklist. Πολύ γνωστή σειρά. Τσοπάνη, εγώ δεν την έχω δει.
Οκ, okay, έχουμε δει πολύ πράγμα, αλλά αυτή έχει τύχει να μην την έχουμε δει. Ρε φίλε, τι να κάνουμε. Θα την ξεκινήσει σήμερα το βράδυ, σίγουρα. Οκ, okay, λοιπόν. Και ο τύπος αυτός προφανώς χθες, από ό,τι καταλαβαίνω, του αρέσει και το ποδόσφαιρο, έτσι. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ποδοσφαιρόπλος. Προφανώς χθες αυτός, κάνοντας scroll down στο Instagram ή σήμερα, θα πέτυχε την παρουσίαση του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ωραία. Και το ψάξε λίγο, γιατί μπορεί να του άρεσε. Γιατί όντως το βιντεάκι του ΠΑΟΚ και τον ακούω είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Βλέπω ότι και διάφορες άλλες ομάδες προσπαθούν να το κάνουν και σε άλλα αθλήματα, αλλά το κάνουν με πολύ φθηνό τρόπο. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είδε το βιντεάκι από ό,τι καταλαβαίνω ο άνθρωπος. Ωραία, και το ψάξε λίγο παραπάνω. Γιατί σου λέει τώρα. Δηλαδή τώρα ο άλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπει τον ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ FC. Τι, ναι. Σου λέει τι είναι αυτό τώρα. Και βλέπει τον ακμό που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω κάπου θα τον ήξερε ή τέλος πάντων κάτι είχε εικόνα για εκεί. Ωραία. Και το κάνει retweet το βίντεο αυτό που ανέβασε ο ΠΑΟΚ. Στο Twitter, μάλλον στο Instagram, δικό μου το λάθος. Και εξηγεί ο άνθρωπος ότι εδώ μία ομάδα από την Ελλάδα έχει πάρει έναν Άγγλο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει νιγηριανές ρίζες. Και στο βίντεο του τραγουδιού, στο τραγούδι μάλλον το βίντεο, έχει βάλει ένα κομμάτι R&B το οποίο είναι ο τύπος που το έχει γράψει. Είναι Αμερικανός Ολυμπιονίκης στην πυγμαχία και έχει ρώσικες ρίζες. Ωραία. Και όλο αυτό ήθελε, παιδί μου, το προωθήσει ο άνθρωπος, γιατί του άρεσε, από ό,τι καταλαβαίνω. Ωραία. Φυσικά πάω κάτι τέτοια που πλέον έχει προχωρήσει και σε αυτό το κομμάτι. Ξεκινάει για κάποιες κουβέντες πολλές φορές διαδικτυακές ο λογαριασμός του ΠΑΟΚ στα social media. Του έκανε και το ορίστε, οπότε θες να έρθεις του μπαφίλε. Να δεις τον ΑΚΠΟΜ και τον ΠΑΟΚ γενικά. Είσαι κάτι. Ωραία. Παραπάνω από ευπρόδεκτος για να μας επισκεφτείς. Τώρα, εμείς, τώρα, Franklin Leonard βλέπει τώρα ένα όνομα άλλο, σε ποιος είναι αυτός και γιατί να γίνει τόσο θέμα. Δεν είναι ένας τυχαίος τύπος. Ωραία. Δεν είναι ο τίποτα. Ωραία. Ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει, σαν τι να το σχολιάσει, σαν τι να το... Το αμερικάνικο ρε τι δε. Οκ, όχι, τον αδικείς πολύ ρε φίλε. Το χοντρίδαμε. Πολύ. Αλλά τέλος πάντων είναι ένας δημιουργός μιας μεγάλης αμερικανικής σειράς. Ωραία, ο συγκεκριμένος. Και δεν είναι μόνο αυτό προφανώς, εντάξει. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Μπάσκετ τι γίνεται, πουνιέται τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά. Εδώ είναι ο προπονητής. Πιθανόν σήμερα να γίνει μια έτσι λίγο κουβέντα ξανά. Για να προχωρήσουν θέματα μεταγραφικά, να προχωρήσει αυτό το κομμάτι των τριών που είναι έτσι εκκρεμότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια προτεραιότητα τώρα. Δηλαδή, αν προκύψει κάτι στους ψηλούς που θέλει, θα προχωρήσει αυτό το κομμάτι. Γενικά όμως ακόμα δεν έχουν πέσει πολύ τα παιδιά όσον αφορά τα χρήματα. Βρήκαμε το κομμάτι, θα το βάλουμε να πέσει. Ωραία, τώρα. Πολύ ωραία. Οι περισσότερες επιλογές στο ΠΑΟΚ, ακόμα αυτές που έχει πιο ψηλά στη λίστα του, τέλος πάντων, ακόμα είναι σε χρήματα που δεν μπορεί να τα πιάσει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα είναι εκεί στα 130, 140, 150. Πόσα δίνουμε, ρε. Όχι, τόσο ψηλά δεν μπορεί να πάει. Ναι, 100 δίνουμε. Δεν μπορεί να πάει. Ένα εκατοστάρι μπορεί να δώσει. Και ένα πιο χαμηλά μπορεί να δώσει. Δεν νομίζω θα αλλάξει η λογική του που το ταβάνι είναι ο γκος. Τα 120. Ναι. Τώρα, αν θα προκύψει μια τέτοια επιλογή που μπορείς να πεις ότι θα τα δώσω και θα πάρω ό,τι παίρνω από τον κόσμο, δύσκολο μου φαίνεται να ανέβει τόσο ψηλά για άλλον παίκτη. Αλλά μπορεί να το πάει κακό στο 4 ή 4-5 το ένα τόσο. Στο 100 μπορεί να είναι. Ναι. Κατάλαβες. Ο δεύτερος ακριβώς να είναι. Ο Τζόνς που πήραμε, τι, πόσο είναι. Α, πιο κάτω είναι. Στα 70-80 εκείνη. Ναι. Ο Τζαμάλ Τζόνς. Ο μοναδικός Αμερικανός που έχει έθιμη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, έτσι, γιατί είναι και η ανανέωση του ΚΟΣ. Τέλος πάντων, δεν το αποκλείω μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάτι. Και όταν λέω να έχουμε κάτι, να μιλάμε για χειροπιαστή εξέλιξη. Όχι ότι προτάθηκε, είναι στη λίστα και όλα αυτά. Να προκύψει κάποια επαφή. Είναι σήμερα να γίνει ξανά μια κουβέντα πιο πολύ ξεκαθαρίσματος με κάποιες από τις περιπτώσεις. Απλά το κακό είναι ότι έχουμε φτάσει σε αυτές τις περιπτώσεις που τσεκάρει ο ΠΑΟΚ. Συνήθως κάπου εκεί αρχές Αυγούστου, μέσα Αυγούστου πέφτουν. Ακόμα που μιλάμε δεν έχουν φτάσει οι επιλογές του που θέλει στα χρήματα που μπορεί να δώσει. Οι περισσότερες από αυτές είναι εκεί στα 140, 150. Οπότε περιμένει ακόμα. Τώρα αν μπορέσει να βρει μια επιλογή στα χρήματα που θέλει,
Okay. Μπορεί να θα φανεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Και επίσης, ξαναλέω, μην ξεχνάμε, μην σβήνουμε από το μυαλό μας την ελληνική αγορά. Μην τη σβήνουμε. Ε, τι απέμει. Χαλαμπόπουλος. Δεν ψήνεσαι. Δεν ψήνομαι. Εντάξει, φάγαμε το Λούκι πέρσι όπου είχε τους Κυλιακούς και χρειάστηκε χρόνο. Σωστά. Για να μπει. Αν μου πεις ότι έχει εθνική τον... Έχει εθνική τον το Σεπτέμβριο. Είναι πιθανό να είναι εκεί ο Χαραλαμπόπουλος. Ανήκει στο Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός μαζί του. Δεν ξέρω αν του έχει ξεκαθαρίσει ό,τι θέλει να κάνει. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός έχει πάρει απόφαση να το ξαναδώσει τον Νικό ή αν έχει πάρει απόφαση να τον αφήσει ελεύθερο. Δεν έχει γίνει ξεκάθαρο ακόμα. Αυτό τώρα η κουβέντα που κάνουμε είναι αν και εφόσον. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι ο Πάοκ πλέον τον Χαραλαμπόπουλο, να το πω πολύ απλά. Απλά εγώ τον έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου από τη στιγμή που δεν είναι να μείνει στο Παναθηναϊκό. Δεν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία με άλλη ομάδα για να συνεχίσει εκεί. Και μπορεί εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο να προκύψει κάτι. Για ποιο μετά το βάζω, αν μπορεί να ξαναέρθει ο Χαραλαμπόπουλος στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και με ποιο καθεστώς, και αυτό είναι ερωτηματικό. Αν δηλαδή θα είναι πάλι δανεικός ή ελεύθερος. Αν δηλαδή στην αγορά αυτή τη στιγμή ο ατζέντης του τον πλασάρει, να το πω έτσι, ως ελεύθερο. Δεν μπορεί να τον πάρει ελεύθερο ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είναι στα χρήματα που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ εφόσον είναι ελεύθερος. Ωραία. Απλά, ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι μπορεί να ξαναπροκύψει κάτι με τον Χαραλαμπόπουλο. Δηλαδή, αρχές Ιουνίου, εκεί μετά το τέλος του πρωταθλήματος, φαινόταν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά επειδή η μεταγραφική περίοδος είναι γνωστό ότι αλλάζει ανά πάσα στιγμή, ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και μπορεί να ξανάρθει στο προσκήνιο ο Χαραλαμπόπουλος. Μπορεί και να μην έρθει. Okay. Τι παίζουμε τώρα εδώ, φίλε, τι είναι αυτό. Οπα. Α, ο Μπομ εξηγονών που γράψει. Ο πυγμάχος. Τώρα είναι ο πυγμάχος, ναι. 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 Ωραίος, γνωστό τραγούδι. Ναι. Γνωστό τραγούδι. Παράλληλα η Σαμπτόρια, κοίτα τι έχει κάνει. Παρουσίασε τον Ρονάλντο Βιέρα όπως η Γιούβε τον Κριστιάνο. Τι αλήτες είναι. Ωραίος. Ε, κοίτα, κοίτα. Ωραίος. Τι αλήτες είναι. Καλό. Είδα και ένα πολύ ωραίο... είχε φτιάξει μια ωραία εικόνα. Μάλιστα. Η Ρώμα για τον Όλσεν. Τον είχε κάνει σαν IKEA. Και είχε βάλει, ξέρω εγώ, ένα κομματάκι κάνει τόσο. Τώρα πρέπει να τη βρω, δεν τη θυμάμαι ακριβώς. Απλά δεν είχα δει και μου είχε κάνει εντύπωση. Εδώ μου στέλνει ένας φίλος να σχολιάσεις την παρουσία του Χολαργού στην Α1. Η γειτονιά μου. Έχει λεφτάκια. Πήρε Αμερικανό. Τι? Σικαμπάλα. Σικαμπάλα ήρθε, ναι, ήρθε στον Απόλλωνα. Δεν ήρθε. Υπέγραψε, ρε, υπέγραψε. Α, υπέγραψε τελικά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί περίμενε. Μέχρι χθες ήταν ότι χάλασε. Σίγουρα υπέγραψε. Ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε. Μπήκε υπογραφή. Okay. Βγήκε φωτογραφία δηλαδή με τον Απόλλωνα μαζί. Θα τον ψάχνουν, να ξέρει. Αλλά αν αποφασίσει να παίξει. Ναι. Πέντε παιχνίδια θα πάρει μόνο του. Ναι. Μόνο του, μόνο του. Δεν χρειάζεται, δεν τον βλέπουν. Όχι σε ταχύτητα, έχει ποιότητα τρομερή. Ναι. Αλλά πώς θα παίξει, δεν ξέρω. Δηλαδή... Αυτό πότε έχει βρεθεί στη Sporting Λισαβόνα, πριν κάνα. 6-7 χρόνια. Α, οκ. Okay. Okay. Όταν ήταν 26-27 εκεί. Ναι. Τέλος πάντων. Okay. Ωραίο το τραγούδι. Ναι, μια χαρά είναι. Ωραίο. Λοιπόν, έλα, λίγα ακόμα έχουμε. 5-6 λεπτά ακόμα για το Πάουξ Σεκάλο, για το Πάουξ Σπαρτάκ. 5 εισιτήρια έχουμε. FM κενό. Το ονοματεπώνυμο στο 5-45-26. Με ποια ελληνική ομάδα έχει σκοράρει ο Πόντους Βέρνμπλουμ. Ωραία, από ό,τι βλέπω έχουμε sold out στις απαντήσεις. Δεν ήταν δύσκολο να το βρείτε. Στο τέλος, σε περίπου 5 λεπτά και θα κάνουμε την κλήρωση. Θα κλείσουμε λίγο πιο νωρίς. Το βίντεο του Τσούμπα είναι εκπληκτικό. Ήδη έχει 17.500 views. Είναι πολύ ωραίο. Ε? Είναι πολύ υψηλό επίπεδο η δουλειά που έγινε για τον ΑΚΠΟΜ. Και όταν λέμε πολύ υψηλό επίπεδο, δηλαδή επίπεδου, ξέρω εγώ, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Άρσεναλ, NBA. Ναι, NBA, σωστά. Ναι, δεν υπάρχει. Όποιος δεν το έχει δει, χάνει. Ναι. Και ξέρεις, μεταξύ, πώς δεν το πετύχαμε πουθενά, ρε φίλε.
Σκηνικά εκεί πέρα στη γειτονιά έχουν γίνει. Τι, στο Μακεδονία Παλάς. Ναι, εκεί πέρα κοντά είναι. Έχει και πλάνα από το γήπεδο. Όχι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο το. Είναι υδραυλικό στο μεταξύ. Το βιντεάκι. Φαίνεται το παουξάκι της παρουσίασης. Πώς ταιριάζουν τα σπρώμαυρα. Ποιο θυμίζει, ρε φίλε, πάλι και αυτό. Πώς ταιριάζουν τα σπρώμαυρα, ρε φίλε. Και εδώ και τα πλάνο που ανοίγουν τα φώτα στα ποδητήρια. Ναι, ρε, είναι πολύ ψηλό επίπεδο το βίντεο τώρα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όποιος το έχει δει, δηλαδή. Είναι ωραίο, έχει γίνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ναι, οκ. Ποιον θυμίζει, ρε σύρε, ποιον θυμίζει ο Ακπόμ. Τον Ευρά λίγο φέρνει στη φάτσα. Όλοι οι μαύροι φέρνουν τον Ευρά στη φάτσα. Όχι, ρε, όχι. Αλλά και κάποιον άλλον, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Και από το βίντεο μου έχω φάει τη φλασιά. Είναι αλλά... μια μίξη Ευρά Κόουλ. Της United το Κόουλ. Ο Κόουλ, όχι, δεν είναι ο Κόουλ, αριστερό ο Μπακ. Ναι, οκ. Και λίγο Dwayne Wade μου φέρνει λίγο. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Είναι σαν να δεις ένα Κινέζο και να πεις φαίνεται λίγο Bruce Lee. Όχι, φαίνει εσύ, λίγο... Εντάξει, δεν ισχύει το ίδιο με τους. Εντάξει, είναι όμως μια κλασική φυσιογνωμία μαύρου. Ρε, ναι. Φίλε. Δηλαδή δεν είναι. Ξέρω εγώ, ο Cousins. Ναι, οκ, δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι ο άλλος. Πώς το λένε, ο. Πώς το... Και είναι το μουλάρι που παίζει στους Sixers. Το... Ο Embiid. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Είδα μια προπόνηση κατάπια 4. Τι είναι αυτό το ζώον. Δεν υπάρχει. Είναι σαφές αυτό. Τι ωραίο βίντεο. Τι ωραίο, πόσο τεράστιο. Δηλαδή δεν πρέπει η UEFA να δει το βίντεο και να πει αυτοί πρέπει να περάσουν σε ομίλους. Ναι, όπως ας πούμε λέει ότι δεν μπορεί να παίζει η ρωσική ομάδα με ουκρανική και σε χώνει. Σε κουολίσε, λέει ο Γιώργος. Σωστός. Μοιάζει, θέλει λίγο, ναι. Μοιάζει στο αγγλικό του. Στο, ναι, στο αγγλικό του. Γιατί ναι. Ο Σεκού είναι κλασικός Λιβεριανός σε μούτρα. Πού βρέθηκε. Η Λιβερία είναι μια χώρα που δημιουργήθηκε από αυτούς που δεν έκαναν για σκλάβοι. Δηλαδή πήγαν στην Αμερική και τους διώξανε. Τους γύριζαν πίσω. Και έγινε η Λιβερία. Και εμείς πήραμε από εκεί παίκτες. Εντάξει. Το σκηνικό που έχει ξεχάσει τι ώρα είναι η μάζοξη στο ξενοδοχείο. Για πέστε, για πέστε. Και στέλνουν τον Όντα να τον βρει στο σπίτι. Ναι. Και βγαίνει αγουροξυπνημένος. Είναι από τα σκηνικά που έκλαιγα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό. Και εκείνη η μέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή. Μεγάλε πάω, κρυφίλε. Η αγάπη, ας πούμε, λέει ποιον ολίσε, τρελίστε. Στο πιο τέτοιο, ρε παιδί μου, ολίσε. Ολίσε πιο Αφρικανό τέτοιο. Πιο Άγγλο ολίσε. Ναι, οκ. Wade, νομίζω το Wade φαίνει λίγο. Πάντως είναι παιχτάρα, παιδιά. Εγώ από την αρχή, από αυτούς που είδα ότι. Από αυτούς που είδα, αυτός μου έκανε κλικ. Πρέπει να κάνεις την κλήρωση και να κλείσουμε. Ωραία, για να πάμε στο Μαντζούκι. Λοιπόν, Χρήστο, φίλε μου, θέλουμε 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 56. 4, ωραίο, στήρα 4. 19, 4, 19, 29. 23, 4, 19, 23, ναι. 38. 4, 19, 23, 40, 38, 43. Για ρίξα μας πάλι. Λοιπόν, νούμερο 1 που θα πάρει το εισιτήριο, Παύλος Τόμας ή Τομάς. Νούμερο 2, Παπαχρήστος Μίλτος. Κάτσε λίγο, περίμενε γιατί μας κάνει και ανανέωση εδώ. Λοιπόν, νούμερο 2, Παπαχρήστος Μίλτος. Οπότε έχουμε Παύλος Τόμας, Παπαχρήστος. Παπαχρήστος είπαμε Μίλτος. Νούμερο 3, Φελεκίδης Νίκος. Νούμερο 4, Πεκιαρίδης Ιωάννης. Και νούμερο 5, Σαββάκης Σταύρος. Οπότε πάμε ξανά από την αρχή. Θα επικοινωνήσει Μαριλής μαζί σας σε λίγο. Παύλος Τόμας, Πεκιαρίδης. Συγγιτόχωσα. Λοιπόν, Σαββάκης, Παπαχρήστος και έναν ακόμα εδώ πέρα που μου το είχε πολύ πλήρες το όνομα και βρέθηκε. Και Φελεκίδης, σωστά. Λοιπόν, εσείς οι 5 είστε οι 5 νικητές. Η Μαριλής θα μιλήσει μαζί σας, θα επικοινωνήσει για τα στοιχεία σας. Θα πάτε να δείτε Τετάρτη το ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μόσχας Τούμπας στις 8. Αποχαιρετούμε δεύτερο την Αναδομό 23-11-241-508 και στο www.analomo.pavlaanakenisi. Ό,τι καλύτερο σε ανακαινήσεις. Στο σπίτι, μπάνιο, κουζίνα, παιδικό δωμάτιο και ολόκληρο το σπίτι από την αναδομό. Συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα, παράδοση το πιο σημαντικό όλων. Το αρτεζοχαραπλαστείο του Πάλα επίσης μαζί μας ήταν δεύτερη ώρα. Νεάπολη και Πολύχνη, το καλύτερο κουλούρι, το καλύτερο ψωμί, φρεσκοψημένο κάθε μέρα. Σιροπιαστά, γλυκά, παγωτά, τούρτες, όλα αυτά από τον Πάλα που είναι δεύτερη ώρα μαζί μας. Έτσι θα πάμε για κλείσιμο. Είπαμε ότι σήμερα κλείνουμε λίγο πιο νωρίς, ώστε στις 2 να συνδεθούμε με τη Μίκρα.
να ακούσουμε τον Παύλο Μυροφορίδη, ο οποίος ανέλαβε ξανά ως τεχνικός διευθυντής στον Ηρακλή. 2 η ώρα ξεκινάει η συνέντευξη τύπου εκεί. Θα πάμε εμείς στο διάλειμμα, ώστε να είμαστε τυπικοί και θα συνδεθούμε με Γιώργο Μαντζούκη λίγο μετά τις 2 για να ακούσουμε τον Παύλο Μυροφορίδη. Οπότε, αυτά από εμάς από ΠΑΟΚ 24, σε λίγο όμως θα είμαστε ξανά εδώ για να ακούσουμε τον Παύλο Μυροφορίδη.